Τσίπρα. Σήμερα έχουμε λοιπόν την επέτειο αυτής της μεγάλης στιγμής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το γιόρτασε χθες και με μήνυμα ταυτόχρονα βέβαια στη σημερινή κυβέρνηση. Πάρτε το βηματισμό, λέει, με τις μεταρρυθμίσεις, προχωρήστε και μην παρεκκλίνετε. Θυμάσαι όμως ότι. Εύσημα, ταυτόχρονα όμως λίγο έτσι έκρουσε. Θυμάσαι όμως ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, ο κύριος Τσίπρας, μάλλον δύο μήνες νωρίτερα, ήταν τότε που είχε βάλει για πρώτη φορά τη γραβάτα. Να, τα βλέπουμε τα πλάνα στο Ζάπιο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι να ανοίξουμε λίγο να τον δούμε. Θεσμικό ντύσιμο για μία φορά, Έτσι. Ήταν κόκκινη γραβάτα. Πώς φαίνεται, του πάει. Γραβάτα σε όλους πάει. Νομίζω σε όλους πάει η γραβάτα. Σχετικό είναι. Σε όλους πάει. Για να δούμε τι είχε πει τότε. Ήταν Ιούνιος, 22 Ιουνίου, έτσι. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να κλείσω και με μια προσωπική αναφορά. Εκπλήρωσα το στοίχημα, φόρεσα τη γραβάτα, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τη μάχη την έδινα με τη στολή εργασίας χωρίς τη γραβάτα. Όπως την έδινα τη μάχη χωρίς τη γραβάτα και στα επίσημα και στα ανεπίσημα, έτσι θα συνεχίσω και τώρα να τη δίνω. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει να κερδίσει ακόμα πολλές μεγάλες μάχες. Και εμείς να το γνωρίσουμε. Κερδίσαμε μια μάχη, όχι όμως τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι εκεί έξω. Υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα χρειάζονται συμπαράσταση, αγώνα, μάχη. Υπάρχουν αδικίες που πρέπει να αποκαταστήσουμε και θα δώσουμε τη μάχη για να τις αποκαταστήσουμε. Και κάθε φορά που τα πετυχαίνουμε νίκες, θα φοράμε και γραβάτες. Γεια σας. Ήταν όλοι εκεί, έτσι. Και ένα χρόνο χωρίς μνημόνιο. Την ουσία να κρατάμε. Ένας χρόνος χωρίς μνημόνιο, αλλά. Βγήκαμε όμως από αυτά. Δεύτερος χρόνος. Δεύτερος χρόνος που μπαίνει τώρα, με γραβάτα όμως, γιατί η σημερινή κυβέρνηση όλοι φοράνε γραβάτα. Κρατάει τους τύπους, όλα αυτά τα θεσμικά προβλεπόμενα. Λοιπόν, πάμε όμως να αλλάξουμε κλίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε χθες μια τραγωδία στον χώρο με το ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή, αφού προσέκρουσε σε ένα αέρια καλώδιο της ΔΕΗ. Και έχασαν φυσικά τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες, δύο Ρώσοι και ο Έλληνας χειριστής. Τι θα γίνει με αυτό το καλοκαίρι? Μόνο ατυχήματα έχουμε. Ξέρουμε το καλοκαίρι έχουμε ατυχήματα, αλλά αυτό το πράγμα φέτος νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Ένα ακόμη λοιπόν τραγικό δυστύχημα. Πάμε τώρα στις παράλληλες συνδέσεις μας. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εκεί. Και το Φάνη Καραμπατσάκη. Ο Αλέξανδρος έχει το ρεπορτάζ όλο τι γίνεται αυτήν την ώρα, ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει από τις αρχές. Ο Φάνης έχει ένα πλούσιο ρεπορτάζ με ανθρώπους της αεροπορίας, με τους οποίους έχει μιλήσει, με πιλότους κατά βάση, να μας πει τι λένε οι ίδιοι για τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί, τι εκτιμούν, ποιες είναι οι αναλύσεις τους και από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν συλλεγεί. Ξεκινάμε από εσένα, Αλέξανδρε, στη φάση των ερευνών αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Καλημέρα από το πόρο. Βρισκόμαστε στο σημείο του πόρου που βρίσκεται πιο κοντά στη στεριά από κάθε άλλο σημείο. Στο μεσοδιάστημα αυτό που χωρίζει τον πόρο από τον Γαλατά, τον οποίο θα δείτε και την απόσταση για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ και με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας. Στην απόσταση αυτή λοιπόν έπεσε χθες το πολιτικό ελικόπτερο, αφού λίγα λεπτά νωρίτερα είχε απογειωθεί από ελικοδρόμιο που βρίσκεται στο Γαλατά, περίπου στο σημείο που σας δείχνει η κάμερα. Επίσης στην κάμερα μπορείτε να δείτε την οριοθέτηση που έβαλαν χθες το απόγευμα οι λιμενικοί στο σημείο στο οποίο έπεσε το ελικόπτερο. Να σας πω ότι οι έρευνες θα επικεντρωθούν τα επόμενα 24 ώρα στο τι ακριβώς συνέβη μετά την απογείωση του ελικοπτέρου. Δηλαδή στο κατά πόσο το ελικόπτερο μπορεί να παρουσίασε κάποια μηχανική βλάβη στην οποία οφείλεται η πρόσκρουσή του στα καλώδια υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή το κατά πόσο η πτώση μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος του χειριστή του αεροσκάφους. Να σας πω ότι χθες ήμασταν εδώ. Από τη στιγμή που έπεσε το ελικόπτερο και μετά, περίπου 3 ώρες αργότερα, έγινε η ανέλκυση του ελικοπτέρου με γερανοφόρο όχημα. Οι εικόνες που αντίκρισε ο κόσμος, γιατί λόγω και καλοκαιρινής περίοδου υπήρχε αρκετός κόσμος στην παραλία όπου έγινε η ανέλκυση, ήταν, θα μου επιτρέψετε να σας πω, σοκαριστικές, καθώς μέσα από το ελικόπτερο οι λιμενικοί έβγαζαν σχεδόν άθικτες τις βαλίτσες των δύο Ρώσων τουριστών που έχασαν με τον τραγικό αυτό τρόπο τη ζωή τους. Έβγαιναν λοιπόν βαλίτσες από το ελικόπτερο, τσάντες, χαρτοφύλακες. Τα πράγματα τους, τα αντικείμενά τους. Το ελικόπτερο ήταν κυριολεκτικά
κομματιασμένο. Να σας πω τώρα ότι ο πόρος πέρασε ένα εξαιρετικά δύσκολο βράδυ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε. Στο σκοτάδι. Το ρεύμα δεν έχει επανέλθει. Πώς αποκαθίσταται σε αυτή τη φάση η ηλεκτροδότηση του νησιού? Γνωρίζουμε για γεννήτριες που θα έστελνε η ΔΕΗ. Έχουν φτάσει αυτές? Δεν έχει επανέλθει, ωστόσο έχουμε δει αρκετές γεννήτριες, νομίζω ότι είναι περίπου 7 μεγάλες γεννήτριες, με τις οποίες θα γίνει προσπάθεια να δοθεί ρεύμα τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού εντός της ημέρας. Αυτό μας είπε χθες το βράδυ και ο Δήμαρχος Πόρου, ο κύριος Δημητριάδης. Βέβαια, υπήρξαν πολλές δυσκολίες χθες. Περπατήσαμε στο νησί, είδαμε ότι πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Υπήρχαν βέβαια και κάποια ανοιχτά, τα οποία λειτουργούσαν με γεννήτριες. Υπήρξαν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν γεννήτριες και μπορέσαν και λειτουργήσαν τα καταστήματά τους. Ωστόσο, όπως μας είπαν επιχειρηματίες, αρκετές ήταν ήταν τα προϊόντα τα οποία δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν καθώς δεν λειτουργούσαν τα ψυγεία τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια οικονομική ζημιά για τους επιχειρηματίες. Έχουμε κάποια εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση? Έχουν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα έστω από την πολιτεία ή τη γραμματεία πολιτικής προστασίας η αρμόδια ευρύτερα? Η εκτίμηση είναι ότι εντός της ημέρας ένα πολύ μεγάλο μέρος του νησιού θα έχει ρεύμα από τις γεννήτριες. Μάλιστα. Ενώ το βασικό κομμάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη τους είναι η αποκατάσταση της μεγάλης βλάβης με το κόψιμο των καλωδίων υψηλής τάσης στα οποία προσέκρουσε το ελικόπτερο και τα οποία τροφοδοτούσαν με ρεύμα το νησί. Αλέξανδρε, να σας κάτι πω τελευταίο. Κάτι ενδιαφέρον. Ναι, πες μας και θα σε ρωτήσω μετά. Να σας πω κάτι ενδιαφέρον που μας είπε χθες το βράδυ ο Δήμαρχος. Τα καλώδια αυτά είναι υπέργεια, ενώ έχουν γίνει αρκετές φορές επισημάνσεις για την ανάγκη να γίνουν υποθαλάσσια. Μάλιστα, μας είπε ότι είχαν γίνει επισημάνσεις από πιλότους ελικοπτέρων, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η θέση των καλωδίων αυτών για τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική διαδρομή ή ήταν τα ελικόπτερα δίπλα από το χώρο, από το ελικοδρόμιο? Αλέξανδρε, τι εικόνα έχεις από εκεί? Η εικόνα είναι ότι υπάρχει ένα ελικοδρόμιο σε κοντινή απόσταση από τα καλώδια, από το οποίο γίνονται όμως πάρα πολλά δρομολόγια και με πιλότους οι οποίοι είναι εξαιρετικά έμπειροι. Τώρα το πώς χθες ο χειριστής έφτασε στα καλώδια, αυτό είναι το ερωτηματικό. Πάντως οι κάτοικοι μας είπαν ότι γινόντουσαν καθημερινά δρομολόγια από το συγκεκριμένο ελικοδρόμιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάντως, και μάλιστα χθες. Αλέξανδρε, ελικοδρόμιο και εναέρια καλώδια σε τέτοιο ύψος νομίζω δεν πρέπει να έχουν τέτοια τόσο κοντινή απόσταση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο πάντως. Δεν ξέρω τι έγινε πρώτα, αλλά ακόμα και να γίνει, ακολούθησαν τα καλώδια που. Δεν ξέρω πότε έγινε αυτό το έργο της ΔΕΗ, πότε φτιάχτηκε αυτό το ελικοδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, κάποιο από τα δύο πρέπει να έχει μεταφερθεί. Αλέξανδρε, μείνε μαζί μας, θα ξανάρθουμε σε σένα. Θα ξανάρθουμε σε σένα. Θέλω να πάμε στον Φάνη τον Καραμπατσάκη. Φάνη, μίλησες με όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι χειριστές ελικοπτέρων, γνωρίζουν και το σημείο προφανώς, αλλά ξέρουν και τους κανόνες πτήσεων. Τι σου έχουν πει για τις συνθήκες? Γιατί άλλοι λένε ότι. Το ελικόπτερο, μάλιστα χθες, ο Δημήτρης Φρέσκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος που τους πήγε με το σκάφος μέχρι το ελικοδρόμιο, που τους παρέλαβε από τη θάλασσα και τους πήγε μέχρι το ελικοδρόμιο, ο χειριστής αυτού του ταχυπλώου, ότι είδε από την εμπειρία του, έτσι όπως έχει δει πάρα πολλά να απογειώνονται, ότι δεν δούλευε καλά. Άλλοι λένε ότι υπήρξε μια έκρηξη πριν την σύγκρουση με τα καλώδια. Ότι η έκρηξη λέει προκλήθηκε από την πρόσκρουση. Τι τελικά ισχύει, αν εν πάση περιπτώσει έχουμε μια πρώτη ένδειξη για το ποια είναι η αιτία αυτής της πτώσης? Μίλησα λοιπόν με 4 χειριστές ελικοπτέρων εν ενεργεία, όπως ακριβώς και ο άτυχος 57χρονος, οι οποίοι έχουν περάσει ο καθένας δεκάδες φορές, κάποιοι και πάνω από 100 από το συγκεκριμένο σημείο και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το τι ενδεχομένως έχει συμβεί. Επειδή γίνεται ακόμη έρευνα και για τις ακριβείς συνθήκες, κανένας δεν ήθελε επώνυμα για ευνόητους λόγους να βγει και να μιλήσει επ' αυτού. Ωστόσο, μου ζήτησαν να μεταφέρω κάποια πράγματα τα οποία θα μπορώ να πω ότι είναι αρκετά διαφωτιστικά. Πρώτον, αν ήταν αδειοδοτημένος ή όχι ο χώρος
αυτός του ελικοδρομίου, διότι ακούστηκαν πολλά και ότι δεν ήταν. Οι χειριστές των ελικοπτέρων, λοιπόν, μου λένε ότι σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τους κανονισμούς, οποιοδήποτε χώρος μπορεί να γίνει ελικοδρόμιο για προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρου, αν ο χειριστής τον κρίνει κατάλληλο. Και όταν λέμε κατάλληλο, εννοούμε ασφαλή για τους περιοίκους, τους επιβάτες και το ελικόπτερο. Ο συγκεκριμένος χώρος, όπως μου είπαν, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και με προκάλεσαν να πάω να δω τα λεγόμενα αδειοδοτημένα ελικοδρόμια, ειδικά στα νησιά, όπου δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, δεν υπάρχει ορατότητα και δεν υπάρχουν ανεμούρια, όπως μου είπαν. Δεύτερον, επειδή υπάρχουν, όπως είπατε προηγουμένως, μαρτυρίες από κάποιους και εκτιμήσεις ότι το ελικόπτερο μάλλον είχε μηχανική βλάβη, διότι φαίνεται σε το ίδιο ναι, στην απογείωσή του. Να μην λειτουργεί σωστά. Καλά, επειδή είδαν οι χειριστές σας, μιλάω και οι τέσσερις μου έλεγαν τα ίδια πράγματα. Επειδή είδαν όλα τα βίντεο, την απογείωση του ελικοπτέρου, λένε ότι ήταν κανονική και ότι απλώς το ελικόπτερο εκείνη τη στιγμή άλλαζε θέση. Τρίτον, πάμε τώρα στα καλώδια. Είναι ο υπαριθμόν 1 και ίσως ο μοναδικός, όπως μου είπαν, κίνδυνος για τους χειριστές των ελικοπτέρων τα καλώδια, γι' αυτό και τα λένε chopper killers. Chopper, εκτελεστές ελικοπτέρων. Το ελικόπτερο, ακριβώς, chop-chop, ονομάζουν, για όσους δεν γνωρίζουν, το ελικόπτερο εν συντομία. Στην διάλεκτό τους το ελικόπτερο εν συντομία, από το χαρακτηριστικό ήχο που κάνει. Έτσι, εκτιμούν ότι ο συνάδελφός τους δεν είδε αυτά τα καλώδια, διότι όπως καταγγέλουν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό εδώ που μπορούμε να πούμε, παρά τα όσα ακούστηκαν, δεν υπάρχει στο σημείο καμία εναέρια σήμανση. Και όταν λέμε εναέρια σήμανση, εννοούμε στα καλώδια από πάνω, γιατί εκεί είναι το σημαντικό, να υπάρχουν μπάλες, ειδικές μπάλες, και όχι όπως ακούστηκε χθες να λένε ότι υπήρχε σήμανση από κάτω σήμανση με μία ταμπέλα, τι να την κάνει ο χειριστής του ελικοπτέρου από πάνω. Αυτή είναι για τους διερχόμενους, μου λένε οι χειριστές πάντα των ελικοπτέρων. Μια ερώτηση μόνο. Τώρα, πριν συνεχίσεις, μία ερώτηση. Ναι. Γιατί το είπες προηγουμένως και στο είπαν οι άνθρωποι. Το ελικοδρόμιο είναι αδειοδοτημένο, πληρή προϋποθέσεις. Τα καλώδια είναι chop killers. Αδειοδοτημένο δεν είναι. Τι σου είπαν αυτό? Killers, δεν είναι αδειοδοτημένο, είναι χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται 7 χρόνια τουλάχιστον χωρίς κανένα πρόβλημα από τους χειριστές των ελικοπτέρων στην τουριστική εκείνη περιοχή και πραγματοποιούνται, όπως μου είπαν, καθημερινά, ειδικά τον Αύγουστο, 15 με 20 ημερησίως προσγειώσεις και απογειώσεις ελικοπτέρων με τουρίστες όπως οι δύο χθεσινοί Ρώσοι τουρίστες για το γεγονός φάνη ότι είναι τόσο κοντά οι chop killers στα εναέρια καλώδια της ΔΕΗ. Σε αυτό το κομμάτι τι σου είπαν για τα ζητήματα ασφάλειας? Δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση προφανώς. Ναι, προϋπήρχαν του χώρου αυτού που επιλέχθηκε ως ελικοδρόμιο και πληρούσε, όπως λένε, τις προϋποθέσεις πολύ καλύτερα από αεροδρόμια άλλα που θεωρούνται αδειοδοτημένα, όπως μου λένε. Και έπρεπε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει σήμανση με μπάλες από πάνω. Αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο που έχει βγει από το ρεπορτάζ. Να βλέπουν τα καλώδια. Αυτό είναι και το σημαντικότερο. Ήθελες να πεις κάτι τελευταίο, Φάνη. Για πάμε να το δούμε. Τέταρτον, που μου ανέφεραν, για την έκρηξη. Η έκρηξη, όπως κατάλαβαν, ήταν τρομακτική, σαν να χτύπησε ένας κεραυνός το ελικόπτερο. Εδώ είναι οι συνθήκες. Πάντα σας μιλάω με εκτιμήσεις. Πάντα, ναι.
Επ' αυτού όμως έκαναν κάποια εκτίμηση. Έκαναν κάποια εκτίμηση φάνη χειριστές σε ό,τι αφορά το ότι προκάλεσε την έκρηξη. Έκαναν και πώς προκάλεσε την έκρηξη και πώς σε προκλήθηκε. Τι είναι πιο πιθανό λοιπόν, να έγινε έκρηξη από την πρόσκρουση με τα καλώδια ή από μηχανική βλάβη. Από την πρόσκρουση λένε. Μάλιστα. Από την πρόσκρουση έγινε η έκρηξη στα καλώδια, ακούμπησε τη μεταλλική επιφάνεια του ελικοπτέρου πάνω σε δύο πολύ υψηλής τάσης 22.000 βολτ καλώδια και στα δύο ταυτόχρονα. Έγινε εκείνη την ώρα τρομερή έκρηξη, σαν να πέφτει ισχυρός κεραυνός. Αμέσως διαλύθηκαν τα πτερύγια του ελικοπτέρου και όλα τα συστήματα και έπεσε το ελικόπτερο, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, σαν πέτρα μέσα στη θάλασσα, χωρίς ο πολύ έμπειρος κυβερνήτης να μπορέσει να κάνει το παραμικρό. Ήταν αδύνατος οποιοδήποτε τώρα, χειρισμός είχε σταματήσει η λειτουργία του. Ουσιαστικά δεν έκανε αυτή την σταδιακή πτώση που κάνει ένα ελικόπτερο, γιατί ακριβώς οι ελικές του με αναμένες μηχανές συνεχίζουν να λειτουργούν. Νεκρώθηκε το ελικόπτερο, διαλύθηκαν τα πάντα. Ακούστε όμως εδώ και μία ακόμη πολύ σημαντική διευκρίνηση που μου έκαναν. Από την εμπειρία τους λοιπόν εκτιμούν ότι ο θάνατος και των τριών δεν προκλήθηκε από αυτή την ισχυρή έκρηξη και ήταν ζωντανή, καθώς έπεφτε σαν πέτρα, όπως σας είπα, το ελικόπτερο στην θάλασσα από ύψος αρκετών μέτρων. Έτσι, ο θάνατός τους εκτιμούν ότι προκλήθηκε ή από την πρόσκρουση στη θάλασσα ή από πνιγμό. Αυτά βέβαια θα τα βρει ο ιατροδικαστής. Τώρα, εκτιμούν ακόμη ότι το ελικόπτερο δεν έπεσε με την κοιλιά. Έπεσε με άλλον τρόπο, διότι προσθέτουν ότι αν έπεφτε με την κοιλιά θα υπήρχαν ελπίδες διάσωσης των τριών που ήταν μέσα. Και κλείνοντας με αυτό, να πω ότι γνώριζαν τον άτυχο 57χρονο πρώην έμπειρο πιλότο της πολεμικής αεροπορίας και πατέρα τριών παιδιών. Είχε πάνω από 7.000 επιχειρησιακές ώρες πτήσης. Ήταν εκπαιδευτής μάλιστα σε Μιράζ και άλλα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Μοίραρχος στα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Είχε συνταξιοδοτηθεί το 2017 και στο Γαλατά, όπως σας είπα, τονίζουν ότι γίνονται καθημερινά τον Αύγουστο, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, 15 με 20 προσγειώσεις και απογειώσεις ελικοπτέρων στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω τουριστικής περίοδου, και έπρεπε, και αυτό είναι που όλοι μου λένε, να υπάρχει ένα σήμανση με μπάλες. Κρατάμε ως μείζωνα το γεγονός ότι δεν υπήρξε σήμανση για το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί ένα καλώδιο της ΔΕΗ δίπλα σε ένα άτυπο, εν πάση περιπτώσει, γαλλοδρόμιο. Και από την άλλη, εγώ θέλω να δω κατά πόσο οι χειριστές σου γνωστοποίησαν, Φάνη, ότι στην περίπτωση που υπήρχε μηχανική βλάβη και τελικά δεν ήταν η πρόσκρουση που προκάλεσε την έκρηξη, αν και εφόσον θα μπορούσε ο χειριστής του ελικοπτέρου να προλάβει να το προσγειώσει γυρνώντας, έχοντας και εκείνη την εμπειρία δηλαδή, να μας δώσουν μια εικόνα γι' αυτό, αν θα μπορούσαν να αποσοβηθούν τα χειρότερα δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η έλλειψη μέρημνας από πλευράς της πολιτείας στο συγκεκριμένο νησί με τα καλώδια της ΔΕΗ. Μπορεί να σου πω, Ιρώ, αν μου επιτρέπεις, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, όπως και εκείνοι μου είπαν, αν είναι μηχανική βλάβη, το οποίο εκείνοι με βάση τα βίντεο που είδαν και την εμπειρία που έχουν και όλα τα υπόλοιπα, δεν πιστεύουν ότι υπήρξε μηχανική βλάβη, καθώς το ελικόπτερο, όπως μου είπαν, απογειώθηκε κανονικά. Φαινόταν απογειώθηκε. Να γυρίσουμε, Φάνη, έγινε αντιληπτό. Μου είπαν χαρακτηριστικά, μία πρόταση μόνο, μου είπαν χαρακτηριστικά το ότι μπορεί και μία σφίγγα να τσίπησε στο μάτι τον πιλότο, κάτι το οποίο έχει συμβεί. Και να έχασε τον προσανατολισμό. Άρα είναι σαφές και ενδείξει ότι η τραγωδία αυτή προκλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω είναι σαφές από αυτά που είπαν στο Φάνη. Μία τεράστια ανεπάρκεια στο σημείο. Γιατί είπε ότι νέκρωσε το ελικόπτερο. Δυστυχώς. Αλέξανδρε, πρόσθεσέ μας κάποια τέτοια τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ που είναι σε εξέλιξη εκεί. Να σας πω,
Να προσθέσω κάτι όσον αφορά στα καλώδια. Θυμήθηκαν χθες εδώ οι τοπικοί παράγοντες ότι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος είχε επισημάνει τον κίνδυνο που εγκυμονούν τα καλώδια για τα ελικόπτερα είναι ο Πάνος Καμένος, ο οποίος κάποια στιγμή, ο οποίος γνωρίζει από ελικόπτερα, ο οποίος κάποια στιγμή είχε έρθει εδώ στον Πόρο για διακοπές και είχε επισημάνει στον Δήμαρχο τον κίνδυνο που υπάρχει για τα ελικόπτερα από αυτά τα καλώδια. Η ιστορία δε από των καλωδίων αυτών κρατά από πολύ παλιά. Ένας παλιός κάτοικος της περιοχής μας θύμισε ότι στο παρελθόν είχαν κοπεί ξανά τα καλώδια, μιλάμε βέβαια αρκετά χρόνια πίσω, από ένα κότερο που περνούσε από το σημείο, έκοψε τα καλώδια και το καλώδιο υψηλής τάσης έπεσε στο έδαφος και έκαψε δύο ζώα ζωντανά. Επίσης να σας πω ότι οι κάτοικοι που γνωρίζουν εδώ το σημείο είπαν ότι μέσα στην, μετά την πτώση του ελικοπτέρου θα μπορούσε να τραυματιστούν και άλλοι άνθρωποι, καθώς από το συγκεκριμένο σημείο περνούν διαρκώς ιστιοφόρα, περνούν ψαράδες, περνούν ακόμα και τα συμβατικά πλοία της γραμμής, τα επιβατικά, τα οποία πηγαίνουν από τον Πόρο στην Ίδρα και σε άλλα νησιά. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε και το Φάνη Καραμπατσάκη. Πλούσιο ρεπορτάζ και οι δυο σας. Συνεχίζετε την δουλειά σας. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Πού πάμε? Πάμε Θεσσαλονίκη. Από τραγωδία σε τραγωδία μεταφερόμαστε. Δυστυχώς. Δεν έχουμε θετικά σημάδια από τη σημερινή επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, την Αναστασία Αργυριάδου, για να δούμε λίγο τον απόϊχο αυτού του τραγικού δυστυχήματος στα Διαβατά, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία έγκυος γυναίκα μετά από πρόσκρουση του οχήματος το οποίο επέβαινε με διερχόμενο τρένο. Καλημέρα, και πραγματικά προκαλούν θλίψη λεπτομέρειες αυτής της τραγικής ιστορίας. Χθες φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη 49χρονη καθηγήτρια φιλόλογο, την αγαπημένη καθηγήτρια του Αγιονερίου, η οποία έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδιά όλου του χωριού. Εκεί λοιπόν έγινε η κηδεία της άτυχης γυναίκας, η οποία κυοφορούσε, να θυμίσουμε, ένα μωρό 5 μηνών. Η τραγική λεπτομέρεια είναι ότι πριν από 2 μέρες το ζευγάρι είχε μάθει το φίλο του παιδιού, είχε κάνει το μεγάλο υπέρηχο η γυναίκα και είχε μάθει ότι έχουν αγοράκι, ήταν 3 ευτυχισμένοι. Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας είχαν κατέβει στη Θεσσαλονίκη για να δείξουν τις εξετάσεις στο γιατρό και θα πήγαιναν και σε ένα συνεργείο αυτοκινήτου για ένα ανταλλακτικό που είχε να παραδώσει ο 50χρονος. Όταν κατέβαιναν λοιπόν, είχαν δει και τις μπάρες στο σημείο της φυλαγμένης διάβασης κατεβασμένες. Είχαν μείνει για αρκετή ώρα κατεβασμένες, διότι όπως μας είπαν και εκεί κάτοικοι και οι οδηγοί, έχουν ένα πρόβλημα. Κολλούν πολύ συχνά και δεν ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αναγκάζονται να περιμένουν ή κάποιοι άλλοι που γνωρίζουν το πρόβλημα να προσπερνούν, διότι υπάρχει ένα άνοιγμα ανάμεσα στις δύο μπάρες της φυλασσόμενης διάβασης και εκεί χωράει ένα αυτοκίνητο. Στην επιστροφή λοιπόν είδαν και πάλι κατεβασμένες τις μπάρες. Τότε ο 50χρονος θεώρησε ότι για άλλη μια φορά είχαν κολλήσει και προσπέρασε τα δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα, που είχαν σταματήσει μπροστά του, και έτσι λοιπόν έγινε το μοιραίο δυστύχημα. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι δεν έτρεχε, ότι είδαν το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητο να συνομιλεί, ότι ήταν χαλαροί και επέστρεφαν, όπως είπαμε, στο χωριό τους. Οι δύο αυτοί άνθρωποι ετοιμαζόντουσαν για το θρησκευτικό τους γάμο το ερχόμενο καλοκαίρι. Μεγάλος θρήνος για τις οικογένειες. Μαζί με τη βάφτιση του πραγματικά μαζί μεγάλος με τη βάφτιση και του για τα χωριά τους εκεί των παιδιών τους αυτών. Αναστασία, έχεις και μια άλλη είδηση από το ρεπορτάζ της Βόρειας Ελλάδας. Θα πρέπει εδώ και να κλείσω με αυτό, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι οδηγοί σε αυτές τις διαβάσεις, είτε αφύλακτες είτε φυλασσόμενες, διότι χθες που έκανα ρεπορτάζ είδα πολλούς οδηγούς μετά το δυστύχημα να συνεχίζουν να το κάνουν, να τρέχουν, να οδηγούν επικίνδυνα, να μην προσέχουν. Το θέμα των διαβάσεων, Αναστασία. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να κλείσω. Το θέμα των διαβάσεων, Αναστασία, και τη σήμανσή τους, γιατί και εκεί υπάρχει μια υποτυπώδης. Εντάξει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε αυτή μια ουσιαστικά φυλασσόμενη διάβαση με σημάνσεις σε όλο το μήκος του δρόμου, με καμία δυνατότητα να υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε καν αυτό που γίνεται εκεί από τους κατοίκους κατά συνήθεια, γιατί κολλάει η μπάρα, όπως μας έχεις πει. Εν πάση περιπτώσει, πες μας, έχεις μια άλλη είδηση με ναρκωτικά στην Θεσσαλονίκη, που βρέθηκαν αυτά. Ο αστυνομικός
σκύλος ο Άτλας έκανε και πάλι πολύ καλά τη δουλειά του λοιπόν. Χθες συνελήφθη ένας 44χρονος άνδρας, διότι στην επιχείρησή του εντοπίστηκαν κοντά στα 23 κιλά κάναβης, τα οποία εντοπίστηκαν με τη βοήθεια του Άτλα. Υπήρχαν πληροφορίες από τους άνδρες αστυνομικής υποδιεύθυνσης Σερών, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας στην επιχείρησή του έκρυβε ναρκωτικά. Ο Άτλας λοιπόν κατάφερε να τα εντοπίσει μέσα σε ένα κοντέινερ σε 27 συσκευασίες, περίπου στα 23 κιλά λοιπόν η κάναβη. Συνελήφθη ο 44χρονος και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Μπράβο στον Άτλαντε. Αναστασία, σε ευχαριστούμε. Είτε Αναστασία Αργυριάδο από Θεσσαλονίκη. Και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε καλημέρα, στο στούντιο τον Κλειάρχο Μαρουσάκη, τον εξαίρετο μετεωρολόγο μας. Ελπίζουμε να μας πεις σε θετικές προβλέψεις του καιρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα σήμερα δεν μας έχει βοηθήσει ό,τι αφορά το να είμαστε κάπως απόλυτο τον καιρό. Δυστυχώς τα γεγονότα τρέχουν προς τη δυσάρεστη εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, ο καιρός είναι καλός. Έχουμε δηλαδή πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Για όσους ακόμα συνεχίζουν τις διακοπές τους ή για όσους σχεδιάζουν να φύγουν με άδεια στο επόμενο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι έτσι θα μας πάει ο Αύγουστος μέχρι και το κλείσιμό του, δηλαδή μέχρι και τις τελευταίες του ημέρες. Θα έχουμε έτσι το κύριο χαρακτηριστικό, οι ετησίες. Να συνηθίσουμε να το λέμε καλύτερα ετησίες παρά μελτέμια, γιατί είπαμε χθες το μελτέμια είναι τουρκική λέξη. Μας, από τον Πειραιά βλέπουμε να πλέον αναφορεί. Θα φύγω κι εγώ μια μέρα με αυτά. Η τελευταία των τυχερών. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό. Αύριο θα σας χαιρετήσω. Το καλύτερο, έτσι είναι. Όποιος είναι. Πρώτα θα ολοκληρώσει εδώ. Έχω δουλειά στις Κυκλάδες. Όποιος έχει την τύχη. Υποχρεώσεις στις Κυκλάδες. Και θα φύγεις μάλλον σε περίοδο που θα πέσουν τα μελτέμια. Γιατί αυτή τη στιγμή τα μελτέμια εκεί, οι αιτησίες δηλαδή στο κεντρικό υγείο είναι αρκετά ενισχυμένα. Τέλος του μήνα θέλω να πιστεύω ότι. Τέλος του μήνα θα υποχωρήσουν. Οι αιτησίες θα μου κάνουν. Οι αιτησίες θα υποχωρήσουν γιατί σήμερα είναι αρκετά σε μεγάλες εντάσεις. Προσεγγίζουμε τα 7 πιθανόν και τα 8 μποφόρ σε κεντρικά τμήματα του Αιγαίου και προς τον Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θέλει έτσι μια προσοχή. Σταθερά 8 μποφόρ τις τελευταίες μέρες. Σταθερά, βεβαίως. Θέλει προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών και για όσους βέβαια κινούνται μέσα στη θάλασσα και εκεί μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει αρκετό σχηματισμό. Με χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες. Με χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην Ανατολική Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τώρα το γενικό χάρτη της Ελλάδας. Πώς θα έχει λοιπόν η εξέλιξη σήμερα Τετάρτη. Πολύ καλός ο καιρός, βλέπετε, χαρακτηριστικά σε όλη τη χώρα με ηλιοφάνεια. Από εκεί όμως και μετά κάποιες τοπικές συννεφιές θα υπάρχουν κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Οι συννεφιές αυτές, να τονίσουμε, ότι δημιουργούνται εξαιτίας αυτού του βόρειου ρεύματος, των βοριάδων δηλαδή, που περνάνε μέσα από το Αιγαίο, εμπλουτίζονται με υγρασία και καθώς προσκρούν, να το πούμε έτσι απλά, στους ορεινούς όγκους του νησιού, δημιουργούν αυτά τα νέφη που είναι τοπογραφικού χαρακτήρα, δεν είναι δηλαδή, δεν δίνουν φαινόμενα. Και κάποιες τοπικές συνεργείες θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Παρατηρήστε λοιπόν ότι το Μελτέμι μέσα στο Ιόνιο προσεγγίζει 4 τοπικά και 5 μποφόρ, δηλαδή δεν δημιουργεί προβλήματα για το Ιόνιο. Παρ' όλα αυτά όμως είπαμε ότι μέσα στο Αιγαίο οι εντάσεις του είναι πιο μεγάλες, προσεγγίζουμε 6-7, πιθανόν και 8 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί που δημιουργούνται στενέματα στην περιοχή των Κυκλάδων λόγω του φαινομένου του καναλισμού ή και προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, γιατί εκεί αυξάνεται η βαροβαθμίδα, δηλαδή αυξάνεται η διαφορά πίεσης μεταξύ κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Είναι στην ουσία η βαροβαθμίδα αυτή που δημιουργεί αυτό το βόρειο ρεύμα. Τα λες έτσι και τεχνοκρατικά και μας εντυπωσιάζει. Προσπαθούμε λίγο να το κάνουμε λίγο επιστήμων, πιο έγκριτος. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος με τις έννοιες που χρησιμοποιούμε. Θερμοκρασιακά βρισκόμαστε πολύ καλά γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Αιγαίο εξαιτίας των βουριάτων, γύρω στους 35-36 στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Πιο αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές, ίσως δηλαδή προσεγγίσουμε και τους 37 στα δυτικά τμήματα της υπηρετικής Ελλάδας, γιατί εδώ δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από το Μελτέμι. Θα σε βγάζω στο εξής με την Αδαμαντία παρέα. Με την Αδαμαντία, να πηγαίνουμε έτσι ακριβώς. Γιατί θα τα λέτε και ταυτόχρονα. Μαζί. Δεν το προτιμάς κι εσύ. Είναι και πανέμορφη η Αδαμαντία μας. Εννοείται. Η Αδαμαντία θα τη δούμε μετά όμως. Γιατί πάμε, νομίζω, πάμε ραδιοταξί. Ποιο ραδιοταξί Αστέρας, ναι. Θα τα μάθω. θα εντυπωθούν σιγά-σιγά. Να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται και η κυκλοφορία στους δρόμους. Καλημέρα σας. Καλή ροή έχουμε αυτή την ώρα στους περισσότερους δρόμους της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Μεσογείου στο ύψος του νομισματοκοπίου, στο κέντρο στη Ριζάρη, Μιχαλοκοπούλου, Σουρή, Ξενοφόντος, Όθωνος και στο Χίλτον στη Βασιλέως Αλεξάνδρου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στις πύλες Ε8 και Ε2. Μάλιστα. Γενικότερα δεν είναι και τόσο αρνητική εικόνα από τους δρόμους. Κλασικά το λιμάνι του Πειραιά. Κλασικά το λιμάνι του Πειραιά, αλλά έχει αρχίσει και κάπως κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Έχουν επιστρέψει, έτσι δεν είναι. Της κανονικότητας. Επιστρέφουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ραδιοταξί Αστέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Πού πάμε τώρα, παιδιά. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε βέβαια. Αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό για την Κύθινο. Οι τυχεροί θα κερδίσουν λοιπόν ένα τριήμερο
στην Κύθνο και στο συγκρότημα Γκουαρντιέρο. Θα φάνε ωραία, θα έχουν ωραία θέα, θα τα απολαύσουν όλα και θα επιστρέψουν μετά δρυμύτεροι για να μπουν στους κανονικούς ρυθμούς καθημερινότητας. Πάμε λοιπόν για ένα διάλειμμα και ερχόμαστε. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τρίμερο στο Γκουαρντιέρο στην Κύθνο. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά στο εστιατόριο του συγκροτήματος. Σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από το λιμάνι του Μέριχα, σας περιμένει ένα παραδεισένιο τοπίο. Στον όρμο του Αγίου Στεφάνου, σε μία από τις 9 πανέμορφες παραλίες του, στο Κουρί, θα βρείτε τον Γκουαρντιέρο. Μια οικογενειακή μονάδα ενοικίασης δωματίων και σπιτιών, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Ζάντε Φέρις, που μας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά για Δυτικές Κυκλάδες, με τα πλοία της Αδαμάντιος Κοραής και το υπερπολιτελές Διονύσιο Σολωμός. Για να συμμετέχετε, καλέστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14584 ή γράψτε SMS ΑΚ το όνομά σας και αποστολή στο 14584. Ορίστε λοιπόν, μου ζητήσατε την αδαμαντία, σας έφερα και την αδαμαντία για να προχωρήσουμε. Δεν πιστεύω ότι είσαι τόσο ικανός. Βέβαια. Καιρός χωρίς κοπέλα δεν γίνεται. Θέλω να μου πεις πώς την έπεισες. Εντάξει, όπως και να έχει, η εκπομπή εδώ είναι φοβερή, οπότε δεν έχει θέμα. Δεν είχε... Ωραίο δίδυμο είστε το όνομά μου και ήρθα πάντως. Μπράβο αδαμαντία, έτσι θέλουμε εδώ, stand-by. Βέβαια η αδαμαντία δεν είναι μόνο για τον καιρό, εννοώ, ξέρεις, είναι για πολλά παραπάνω. Είναι πολύ καλή συνάδελφος. Δεν θα μας πει καιρό. Εμπλουτίζει τον καιρό επειδή είναι όμορφη κοπέλα, αυτό λέω. Αλλά δεν είναι μόνο όμορφη. Ακριβώς. Στα κανάλια κάποτε οι κοπέλες λέγανε τον καιρό, το γνωρίζετε δημοσιογράφοι. Ναι. Εμείς, βέβαια, οι μετεωρολόγοι δίναμε τα δεδομένα, τα στοιχεία. Τώρα, βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η επιστημονική υποστήριξη. Δεν νομίζω, γιατί οι δημοσιογράφοι ήταν οι κοπέλες κατά βάση. Ακριβώς. Μετά ναι, αλλά δεν είναι μετεωρολόγοι. Όταν κάποιος χειρίζεται ένα θέμα και το ξέρει καλά, καλό είναι ο ίδιος να το παρουσιάζει. Δημοσιογράφοι δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι. Για πες μας κάτι κάρτες είχες αφήσει. Κάτι κάρτες να δούμε λοιπόν και την Αττική σήμερα, να προχωρήσουμε λίγο στην εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια λοιπόν και σήμερα στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι βοριάδες στα ανατολικά προσεγγίζουν και τα 7 που φορθέλει, έτσι μια προσοχή για όσους σκοπεύουν να κάνουν και τα μπάνια τους προς την Ανατολική Αττική ή όσοι αναμένεται να κινηθούν μέσα στο Κάβο Ντόρο, μια έτσι προσοχή γιατί θα υπάρχει έτσι ένα κούνημα εξαιτίας του δυνατού μελτεμιού. Ο υδράργυρος με τα μελτέμια βλέπετε δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, καλύτερες θερμοκρασιακές συνθήκες στα ανατολικά κυρίως τμήματα. Να δούμε και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, κάποια τοπική βέβαια συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ πέρα στη γύρω ορεινή ζώνη είναι αυτή η αστάθεια που είπαμε και προηγουμένως εξαιτίας της ζέστης δημιουργούνται αυτά τα νέφη. Δεν δίνουν όμως φαινόμενα. Μια θαλάσσια αύρα γύρω στο απόγευμα θα πνέει από το θερμαϊκό γύρω στα 4 μποφόρ και ο υδράργυρος και εδώ γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και έχουμε λοιπόν και δύο κάρτες για να δούμε λίγο γρήγορα και την εξέλιξη για τις επόμενες ημέρες. Παρατηρήστε λοιπόν ότι παραμένει αυτός ο συνδυασμός των χαμηλών πιέσεων στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου με τις υψηλές προς τα Βόρεια Βαλκάνια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο και θα κρατήσουν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί μια ξηρή ατμόσφαιρα. Άμα θα περάσουμε στην επόμενη μας κάρτα, θα δούμε χαρακτηριστικά και τις βροχοπτώσεις. Δεν αναμένουμε λοιπόν βροχοπτώσεις για τις επόμενες ημέρες μέχρι και να κλείσει η εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Βλέπετε με τα χρώματα κυρίως οι βροχοπτώσεις εντοπίζονται στην κεντρική Ευρώπη. Περνάει και ένα σύστημα κακοκαιρίας, αλλά δεν μπορεί να προσεγγίσει προς τα μέρη μας. Και έτσι λοιπόν θα κλείσει και αυτή η εβδομάδα με πολύ καλό καιρό. Τα μελτέμια στο Αιγαίο, καλές θερμοκρασίες. Θα ανέβει βέβαια λίγο θερμοκρασία 37 με 38 από Πέμπτη Παρασκευή. Και εκεί θα μείνουμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Οπότε ευχάριστος καιρός και για μπάνιο και γενικότερα για διακοπές. Κλέαρχα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κλέαρχε. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν με την αδαμαντία Λιόλιου. Μετά τον καλό καιρό λοιπόν που έχουμε, έτσι, ακριβώς. Ξεκινάμε τις ειδήσεις μας γιατί υπεγράφει χθες η εγκύκλωση με την οποία θεσπίζεται το ανώτατο όριο των συντάξεων. Υπολογίζεται το πλαφόν λοιπόν. Ακριβώς, το ανώτατο όριο, το πλαφόν, το ταβάνι είναι στα 4.608 ευρώ κατά την έναρξη ισχύως του νόμου όπως ισχύει σήμερα. Για να είμαστε όμως περισσότερο ακριβείς, η εγκύκλωση αυτή αφορά το ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων που δίνεται λόγω θανάτου, λόγω γύρατος ή και αναπηρίας και χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ. Θα παρακρατώνται λοιπόν μηνιαίως. Βέβαια το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα είναι και συνταγματικό εφόσον γίνουν και κάποιες προσφυγές εκ μέρους των δικαιούχων. Ενδεχομένως και να εκπέσει, ενδεχομένως και να δεδικαιωθεί ναι. η κυβέρνηση. Ο νόμος έχει έρθει αυτή η ρύθμιση, θυμίζουμε, μετά από μια μεγάλη συζήτηση που άνοιξε, μια μεγάλη κόντρα. Για εκείνες τις συντάξεις που βρήκε ο Γιάννης Βρούτσης, που δεν είχαν απονεμηθεί. Διασφαλίζει ο όρος κοινωνικής δικαιοσύνης η ρύθμιση, δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει αυτό. Απ' την άλλη, όμως, δεν ξέρουμε δικαστικά αν θα εκπέσει.
Ναι, αναμένουμε. Μάλιστα, ο Γιάννης Βρούτσης, όπως είπαμε, έκανε και δήλωση αντίστοιχα για την εγκύκλιο αυτή. Ανέφερε λοιπόν ότι η νέα κυβέρνηση κατάφερε να κάνει μέσα σε λίγες μέρες ό,τι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε εδώ και 3 χρόνια. Και η αιτιολογία της ήταν ότι δεν πρόλαβε. Και συνεπώς, ανέφερε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης αυτής, όπως και τα γρήγορα αντανακλαστικά. Θέλει να δώσει, είπε η Νέα Δημοκρατία, μία μέρημνα παραπάνω στους ανέργους, στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, έτσι ώστε να υπουλωθούν οι πληγές που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στις συντάξεις αυτές υπάρχουν και κρατήσεις για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ του ΑΚΑΓΕ, που είναι της τάξης του 14%, όπως επίσης και στο εναπομείναν ποσό μετά από την κράτηση αυτή. Έχουμε και μία δεύτερη κράτηση που αφορά την εισφορά της υγειονομικής περίθαλψης με ποσοστό 6%. Συνεπώς, πρώτου φόρου, το καθαρό ουσιαστικά ποσό που μένει της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.725,11 ευρώ. Είναι και κρατήσεις, περιβόητες κρατήσεις. Το επόμενο σου θέμα είναι, νομίζω, ανησυχεί πάρα πολύ. Έτσι, μια ευαισθητοποίηση λοιπόν, καθώς την Παρασκευή στις 18 του Αυγούστου εξαφανίστηκαν τα δύο αυτά παιδιά που βλέπουμε στις οθόνες μας. Είναι αδέρφια από την περιοχή του Πειραιά. Μάλιστα, πρόκειται για τον Χαϊντάρ και τον Σαφτάρ Αχμαντή, 15 και 13 ετών αντίστοιχα. Το χαμόγελο του παιδιού έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους μετά από εισαγγελική εντολή που έχει λάβει. Έτσι, τα δημοσιοποίησε χθες. Και καλή γνωρίζουν κάτι. Αυγούστου. Να πούμε μάλιστα τα χαρακτηριστικά τους. Ο Χαϊντάρ Αχμαντή βλέπουμε ότι είναι 15 ετών. Έχει μάτια και μαλλιά καστανά, ύψος 1,65 και βάρος 60 κιλά και μάλιστα την ημέρα που εξαφανίστηκε κρατούσε ένα κόκκινο σακίδιο. Ο αδερφός του, ο Σαφτάρ Αχμαντή, 13 ετών, ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Και να πούμε μάλιστα πως οποιοδήποτε γνωρίζει κάποια πληροφορία, βέβαια, γίνεται έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού. Υπάρχει 24-ωρη γραμμή ευρωπαϊκή για τα εξαφανισμένα παιδιά, είναι το 116.000. Και μπορεί και επίσης να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα. Όσο μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε. Να το ελαφρύνουμε λίγο. Να το ελαφρύνουμε σε ένα θέμα. Γιατί βαρύναμε πολύ, νομίζω, πρωί. Γιατί είπαμε, αυτό το καλοκαίρι τα έχει όλα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Πάμε Κρήτη, πάμε Χανιά. Έχεις κάτι και τύπους εκεί, έξαλλους. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον αγαπημένο μας φίλο εδώ, τον Χανιώτη, ο οποίος με μια αθλητική περιβολή και με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα, τι ακριβώς έκανε. Τον βλέπουμε εδώ να κάνει κόλπα με την μπάλα του ποδοσφαίρου πάνω στην κολόνα της ΔΕΗ. Μια ανάσα πριν από τα ηλεκτροφόρα καρλώδια, με κίνδυνο φυσικά τη ζωή του. Ωστόσο, ο ίδιος ήταν πολύ χαλαρός. Χωρίς χέρια την επόμενη φορά. Χωρίς χέρια την επόμενη φορά. Και να τον βλέπουν και άλλα παιδάκια, θα το κάνω κι εγώ μαμά και να φύγει το παιδί από την αυλή, να πάει να σκαρφαλώνει την κορώνα της ΔΕΗ. Για λίγα λεπτά δημοσιότητας μάλλον. Κατέβηκε, βγήκε φωτογραφίες με τους φίλους του, στην αστυνομία ήταν ατάραχος, είπε δεν έκανε κάτι παράνομο και όλα αυτά στο κέντρο των Χανίων. Α, το θεωρεί και νόμιμο, εντάξει. Πάμε τώρα. Είναι εξαιρετικός μπαλαδόρος. Πάμε τώρα σε έναν έτερο Χανιώτη, ο οποίος είναι ταξιδιάρης και την ίδια ώρα τολμηρός, γιατί έκανε στόχο ζωής να κάνει το γύρο του κόσμου εστιοπλοϊκό. Καταρχάς γίνεται αυτό. Πώς περνάς ωκεανούς με εστιοπλοϊκό? Περνάει, εντάξει, σταματάει κάποια στιγμή σε κάποια λιμάνια. Ναι. Ήταν όνειρο ζωής. Είναι 27 ετών, ναι, από τα Χανιά. Η Κρήτη λοιπόν έχει την τιμητική της. Είναι ο Κλάνθης Αναστασάκης. Έχει το εστιοπλοϊκό του σκάφος και έκανε το γύρο του κόσμου. Τον χαρακτηρίζουν και κριτικό Φιλέα Φόγκ από τον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος του Ιουλίου Βέρν. Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Στην αρχή ταξίδευε μόνος του παρέα με τη γάτα του. Τώρα πλέον συνοδεύεται και από την κοπέλα του. Συγγνώμη, στη γάτα άρεσε το ταξίδι, γιατί εμένα οι δικές μου γάτες ούτε μέχρι το επόμενο. Το διπλό δωμάτιο δεν δέχονται να τις πηγαίνουν. Είναι γάτα ο καπετάνιος. Μπράβο, με τέτοια γάτα. Έχει ταξιδέψει και σε εξωτικά μέρη. Έχει πάει στην Καραϊβική, έχει πάει και στα Κανάρια νησιά. Ανάγκη γάτα, παιδιά, δεν το πιστεύω. Γιατί ως γνωστόν για εμάς τους γατόφιλους, η γάτα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Εννοείται και είναι. Και είναι και συντροφικές, να το πούμε αυτό, γιατί νομίζω ο κόσμος ότι μόνο τα σκυλιά είναι. Αλλά άμα δεις και γάτα να δείχνει συντροφικότητα, μετά θα τη λατρέψεις, δεν θα θες να αλλάξεις. Έτσι, αποζημιώνεται από τις εμπειρίες του. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Έχουμε την απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα όρια του και η αιτία γι' αυτό να είναι ο γάμος. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι στοιχείο έκλεισαν τα μαύρα βόλια, είναι παραλία της Χίου.
λόγω του γάμου. Συνεπώς, οποιοσδήποτε. Την κλείσανε. Την κλείσανε. Δεν έκλεισε, την κλείσανε κάποιοι. Έκλεισαν τον δρόμο. Αποφάσισαν λοιπόν να αναβάλουν κάποιες απαγορευτικές κορδέλες. Οποιοσδήποτε επισκέπτης ή ταξιδιώτης μετακινούταν και πήγαινε προς την παραλία, συναντούσε κάποιους παρκαδόρους, τον εμπόδιζαν και του έλεγαν ότι δεν μπορείς να περάσεις από εδώ. Του υποδείκνυαν μάλιστα και άλλη οδό να απομακρυνθεί από το σημείο που βρισκόταν εκεί και να μην έχει προσέγγιση στην παραλία. Λες να τα φέρει έτσι η ζωή και όταν παντρευτούν και όταν κάνουν αυτοί τα παιδιά τους και πάνε για μπάνιο σε κάποια παραλία να τη βρουν κλειστή και να κουβαλάνε και τα μπαγκάζια και να έχουν κάνει και όλο αυτό το δρόμο και να πούνε όπου φάγαμε πόρτα, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν υλουόμενοι, τους βλέπουμε εδώ ότι. Προφανώς. Τι να υπακούσουν δηλαδή οι άνθρωποι. Είναι δημόσιο αγαθό. Η παραλία μπορούν να πάνε οποτεδήποτε. Ευχαριστούμε, Αδαμαντία μου, πάρα πολύ. Λοιπόν, φεύγεις εσύ και ποιος έρχεται. Η Έλβη μας, η Έλβη Μιχαηλίδου, για να δούμε λίγο τι παίζει αυτή την ώρα. Μία καστανή φεύγει, μία ξανθιά έρχεται. Εγώ θα σας πω ότι ευτυχώς έχω τον κλέαρχο, μόνο αυτό σας λέω. Γιατί έχω μόνο τον κλέαρχο τελικά. Έτσι, καλημέρα. Έχουμε όμως πολύ αρακόλυψη. Είστε όλες γυναίκες και είστε όλες υπέροχες. Αυτό πρέπει να το πω. Όχι, είναι αλήθεια, είμαστε πάρα πολύ όμορφη κουμπί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα site. Ξεκινάμε με ethnos.gr. Μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος η πτώση ελικοπτέρου στον Πόρο. Από τις περιγραφές που έκαναν οι αυτόπτες μάρτυρες, όλα φαίνεται να καταλήγουν στο σενάριο ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τους Ρώσους παρουσίασε βλάβη. iEfemerida.gr, πτώση ελικοπτέρου στον Πόρο, οι πρώτες εκτιμήσεις για τη μοιραία πτήση, πώς κατέπεσε. Μετά, πρώτο θέμα παντού. Πρώτο θέμα.gr. Ναι, και πρώτο θέμα.gr και πρώτο θέμα παντού. Και στο πρώτο θέμα έτσι. Και παντού πρώτο. Πτώση ελικοπτέρου στον Πόρο, μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. CNN.gr, κάνει την. Πρωτοτυπή εδώ πέρα, δεν είναι αυτό το θέμα. Είδηση, έτσι, πλέον. Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον ένα χρόνο χωρίς μνημόνιο. hellasjournal.com, τραγωδία στον Πόρο, αναζητούνται τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, όλοι είναι νεκροί. slpress.gr, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη και δεν θα τα σπάσουν με την Τουρκία. Capital. Θα το δούμε αυτό το θέμα. .gr. Και αυτό το θέμα. Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τον ένφια και ολοκληρώνουμε με ναυτεμπορική.gr τι ισχύει με το ανώτατο όριο σύνταξης, τρεις επενδύσεις που οδηγούν στις συνδυασμένες μεταφορές. Έλβη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε μετά. Άλλη όμορφη κοπέλα. Ναι, έτσι. Αλλάξτε, αλλάξτε, αλλάξτε. Έλα, Δήμητρα. Μέσα στα χρώματα είναι το μεταξύ. Ας μας κάνουν ένα πλάνο, δηλαδή, που είμαστε έτσι χρωματιστές, δηλαδή. Πανέμορφες. Κούκλες, παραδίδω το τάμπλετ εδώ στην κυρία και αποχωρώ. Ευχαριστούμε, Έλβη μου. Πάμε να δούμε όμως τα διεθνή νέα της ημέρας με τη Δήμητρα Μανιαβού και να ξεκινήσουμε με το πώς καλύπτουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση τραγωδία στο Πόρο, γιατί φαίνεται ότι έχουν αναφερθεί εκτενώς σε αυτό. Είναι λοιπόν μια είδηση η τραγωδία στον Πόρο που έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τον διεθνή τύπο. Ξεκινάμε λοιπόν με την Washington Post που αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της τρεις νεκροί στη συντριβή του ελληνικού ελικοπτέρου κοντά στο νησί του Πόρου. Η New York Times επίσης στο ίδιο μήκος κύματος. Τρεις νεκροί στη συντριβή του ελληνικού ελικοπτέρου κοντά στο νησί του Πόρου. Η Times, ιδιωτικό ελικόπτερο συντρίβεται στη θάλασσα κοντά στον Πόρο στην Ελλάδα. Το Associated Press επίσης βλέπουμε ότι αναφέρει την είδηση. Και το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, το οποίο αναφέρει ότι η ρωσική πρεσβεία επιβεβαιώνει το θάνατο δύο Ρώσων στην συντριβή ελικοπτέρου στον Πόρο στην Ελλάδα. Άρα προσώρας μένουν στο καθαυτό γεγονός, δεν μπαίνουν στη δικασία να αναλύσουν αν υπήρξαν βλάβες, μηχανική βλάβη, αναφέροντας, να μπουν, εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες. Αναφέροντας το γεγονός, πάντως επισημαίνουν ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή, αν τελικά ήταν κάποιο ανθρώπινο λάθος ή μηχανική βλάβη που είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Τι άλλο έχουμε? Πάμε να μεταφερθούμε λίγο στην Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχουμε καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, παραιτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός Ιταλίας. Είχαμε λοιπόν την παρέτηση του Τζουζέπε Κόντε με εχμές προς τον Ματέο Σαλβίνι. Ο πρόεδρος της Ιταλίας, εδώ βλέπουμε βέβαια πλάνα από την Σαρδινία, νομίζω είναι αυτά. Σαρδινία είναι, ναι, η Σαρδινία. Λοιπόν, έκανε δεκτή λοιπόν ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, την παρέτηση του Ιταλού Πρωθυπουργού, ενώ τα επόμενα 24 ώρα θα γίνονται έτσι διαβουλεύσεις του Προέδρου με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για εξέβρεση λύσης με. Αν στόχο η κυβέρνηση την εκτόνωση της λύσης. Ακριβώς. Αν δεν βρεθεί κάτι τέτοιο, θα έχουμε πρόωρες εκλογές, πιθανότατα κατά τον Οκτώβριο. Αυτό μακρά η κρίση στην Ιταλία. Αυτό επιδιώκει ο Σαλβίνι, πάντως, γιατί βλέπω ότι καλπάζει πολιτική τριγμή στην Ιταλία, όμως στη Σαρδινία.
Σαρδινία να δούμε τώρα τι συνέβη. Στην παραλία και η οποία. Οι εικόνες πάντως είναι εντυπωσιακές. Δεν πειράζει να το παίξει λίγο παραπάνω ώρα, γιατί το απολαμβάνω. Οι παραλίες είναι εντυπωσιακές στη Σαρδινία. Μάλιστα, η συγκεκριμένη για την οποία θα μιλήσουμε, η οικία, μοιάζει και με το βοηδωμάτι στη Μεσσηνία, το δικό μας. Εκεί λοιπόν τι συνέβη. Πράγματι, είναι γνώριμο το τοπίο, η αλήθεια είναι. Δύο τουρίστες από τη Γαλλία συνελήφθησαν από τις αρχές, διότι πήραν οι ίδιοι, λένε, ως σουβενίρ 40 κιλά άμμο, την οποία τοποθέτησαν σε 14 μπουκαλάκια εδώ, όπως βλέπουμε. Μπουκαλάκια δεν τα λες. Μπουκάλια, τέλος πάντων. 14 φιάλες ή και παραπάνω με άμμο. Με αυτή τη διάσταση. Εμπορία άμμο, κάνουνε. Λοιπόν. Γιατί έτσι έχει μείνει η εντύπωση. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν ήταν ρωσική. Ναι, σωστό. Γι' αυτό και χαμήλωσε τους τόνους, θα λέγαμε και το Τσαβούσογλου, έτσι δεν είναι, στις δηλώσεις που έκανε για το θέμα, που κάλεσε σε κεχηρία ουσιαστικά, και γι' αυτό θα μας πεις, Θανάση, τη Ρωσία, σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Συρίας. Νομίζω πως το Κρεμλίνο με αυτή την ιστορία ήθελε εμέσως διαχειρός Άσαντ να στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στην Άγκυρα και σε ένα μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει. Υπό αυτή δηλαδή, την έννοια, Θανάση, μένει ότι είναι, έμεινε αρχικά η εντύπωση ότι ήταν ρωσική επίθεση. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, ακριβώς γιατί και το ίδιο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και θα το επιβεβαιώσει και η συνάδελφος από την Κωνσταντινούπολη, είχε αναφερθεί στις ευθύνες της Ρωσίας με την έννοια ότι η επίθεση στην τουρκική φάλαγγα παραβιάζει τις συμφωνίες που υπάρχουν με τη Ρωσία. Νομίζω πως ο εγγυητής στην ιστορία αυτή, δηλαδή στη Συρία, ο μεγαλύτερος μάλλον εγγυητής και ο μεγαλύτερος παίκτης είναι σαφέστατο ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία, ήθελε να ξεκαθαρίσει στον Ερντογάν ότι εφόσον και ο ίδιος και άλλες διεθνείς δυνάμεις υπογράφουν και αναγνωρίζουν την κυριαρχία της Συρίας, δηλαδή την κυριαρχία της νόμιμης κυβέρνησης της Δαμασκού, η κυβέρνηση αυτή έχει και το δικαίωμα να ασκεί αυτή την κυριαρχία, δηλαδή εφόσον εισβάλλουν ξένοι στο έδαφος της, να μπορεί να αντεπιτεθεί και να χτυπήσει αυτούς τους ξένους εισβολείς. Έτσι συνέβη με αυτή την περίεργη στρατιωτική φάλαγγα, από την οποία, όπως ανακοίνωσαν οι Τούρκοι και λέγαμε χθες, σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι. Θανάση, ανησυχείς. Γιατί... Τώρα θέλω να σε αλλάξω λίγο κλίμα. Ανησυχείς, γιατί. Εκεί μένεις, εκεί εργάζεσαι, στη Ρωσία. Ανησυχείς για το ζήτημα της ραδιενέργειας των εκκλήσεων? Δεν θα έλεγα πως ανησυχώ εγώ ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι ανησυχούν πολύ οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, της βορειοδυτικής δηλαδή Ρωσίας, για το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πολλές ασάφειες σε αυτή την ιστορία, ακριβώς 2 εβδομάδες μετά από την έκρηξη αυτού του πειραματικού ρωσικού όπλου σε στρατιωτική βάση. Θυμόμαστε ότι στήξε τη ζωή σε 5 στρατιωτικούς και επιστήμονες, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν το γεγονός και μόνο δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη από την πλευρά του Κρεμλίνου ο ίδιος ο Πούτιν και ο εκπρόσωπός του Ντμίτρη Πεσκόφ να προχωρήσει σε καθησυχαστικές δηλώσεις και μάλιστα παρουσία του Μακρόν και αμέσως μετά από τη συνάντηση αυτή, μάλλον τροφοδοτεί αυτές τις ανησυχίες και τις φημολογίες, πολύ περισσότερο που αποκαλύφθηκε με δημοσίευμα μόλις χθες, με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ότι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, είναι ένας διεθνής οργανισμός και ο επίσημος εκπρόσωπός του, ανακοίνωσε ότι 2 τουλάχιστον μετρητές, σταθμοί μέτρησης της ραδιενέργειας στη Βόρειο Ρωσία, έπαψαν 1 εβδομάδα μετά το δυστύχημα να στέλνουν στο διεθνή αυτό οργανισμό τα καθημερινά στοιχεία για λόγους παρακολούθησης της απαγόρευσης που ισχύει. Ο οργανισμός αυτός ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένοι σταθμοί ξαναλειτουργήσαν χθες, όμως μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα και μιλάμε για 2 σταθμούς στο άλλο άκρο της Βόρειας Ρωσίας. Μιλάμε δηλαδή για την από Ανατολή ουσιαστικά, την Τσουκότκα πέρα και την Ιακουτία, που τέλος πάντων πληθαίνουν οι ανησυχίες για ποιο λόγο όλα αυτά συνέβησαν. Νομίζω πως χρειάζεται και η ρωσική ηγεσία να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις για όλη αυτή την ιστορία. Η εκτίμηση σου ποια είναι, Θανάση? Τι πιστεύεις, ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτό, ότι τελικά πράγματι υπήρχε πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες?
Σίγουρα υπήρχε πρόβλημα με τον όλο χειρισμό αυτής της ιστορίας. Οι ίδιοι λένε ότι ήταν τεχνικό ζήτημα, όμως ο πληθυσμός ζητάει εξηγήσεις. Είναι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα σημεία. Αφορά την υγεία τους. Θα πρέπει να καταλάβουν πόση δόση ραδιενέργειας τελικά εισέπραξαν. Και νομίζω πως η ιστορία αυτή αντικειμενικά θα συνεχιστεί, γιατί σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον Φινλανδό πρόεδρο, τον Σαουλίνι Νιστιό στο Ελσίνκι. Είναι σχεδόν πάνω από βέβαιο ότι θα ερωτηθεί για το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μιλούν για στρατιωτικούς, οι οποίοι τους προσέγγισαν αμέσως μετά την έκρηξη. Και αρκετές ημέρες μετά από αυτήν τους έλεγαν να μην πλησιάσουν στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν ακόμη θραύσματα που πιθανότατα είναι ραδιενεργά. Να πάμε και στη Μαρία. Ελπίζω το θρίλερ αυτό κάπως να τελειώσει με όχι άλλα πλέον θέματα. Είναι ανησυχητικό, Θανάση, σε κάθε περίπτωση, και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρεις. Λοιπόν, Μαρία, οι αντιδράσεις τώρα από την πλευρά της Τουρκίας ποιες είναι σε σχέση με τον ρωσικό παράγοντα όσον αφορά το Ιντλίμπ? Θα έλεγα ότι η κατάσταση, η λεκτική, ας πούμε, η ρητορική που ασκεί η Τουρκία τα τελευταία 24 ώρα απέναντι στη Ρωσία είναι ότι τα λέει στην ύφη για να τα ακούει η πεθερά. Και τι εννοώ φυσικά? Ότι επιτίθεται, σε εισαγωγικά επιτίθεται, κατά του καθεστώτος Άσαντ και της Συρίας, προκειμένου να τα ακούει και η Ρωσία και το Ιράν, που είναι, όπως είπε και Θανάση νωρίτερα, είναι οι μεγαλύτεροι εγγύτες του Άσαντ και της Συρίας σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Τσαβούσογλου χθες μιλώντας, λοιπόν, είχε έρθει εδώ του Ελ Σαλβαδόρ, υπουργός εξωτερικών, και στη συνέντευξη τύπου, λοιπόν, αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι εμείς θέλουμε και χειρία με τη Ρωσία. Χαμήλωσε, δηλαδή, τους τόνους. Δεν επιτέθηκε στη Ρωσία ότι εσείς φταίτε για την επιδρομή, ότι ήσασταν ενήμεροι για όλη αυτή την ιστορία, για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε, όπως αντίστοιχα μέσως είχε κάνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας την προηγούμενη μέρα. Ο Τσαβούσογλου, λοιπόν, χαμήλωσε τους τόνους και είπε ότι εμείς συνομιλούμε με τη Ρωσία, διαπραγματευόμαστε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη Συρία. Δεν ανέφερε κάτι εναντίον της Ρωσίας, αλλά άφησε την αιχμή ότι φυσικά εγγυητής, λέει, στη Συρία είναι η Ρωσία. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, και ο Τσαβούσογλου έλεγε ότι γνώριζε ενδεχομένως η Ρωσία για αυτή την επιδρομή. Μαρία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Τσαβούσογλου χαμηλώνει λίγο τους τόνους σε σχέση με την Ρωσία σε ό,τι αφορά τη Συρία. Από την άλλη, όμως, απευθύνει μια σκληρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη ζώνη ασφαλείας που συμφωνήθηκε. Μας Μαρία, να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Αυγερινό, να μην τον κρατάμε στη σύνδεση. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Απίθυνε λοιπόν μια προειδοποίηση και αναρωτιέμαι αν τελικά αυτή η συμφωνία είναι στρωμένη με ροδοπέταλα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί είναι λίγο επισφαλής και ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτή να τερματιστεί με αιχμή φυσικά τους Κούρδους εκεί στην περιοχή. Και να πάρουμε και το σχόλιο αμέσως του κυρίου Δεσποτόπουλου. Ναι. Υπήρχαν, λοιπόν, δύο μηνύματα χθες. Το ένα ήταν προς τη Ρωσία, θέλουμε και χειρία. Από την άλλη, το άλλο μήνυμα ήταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο το μήνυμα. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, Ιρώ και Σωτήρη, φαίνεται ότι μάλλον υπάρχουν κάποια αγκάθια σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, ακόμη δεν έχουν συμφωνηθεί όλα. Το είπε και χθες ο Τσαβούσογλου, ότι σε κάποια πράγματα έχουμε συμφωνήσει για τη ζώνη ασφαλείας, αλλά σε κάποια άλλα υπάρχουν θέματα που δεν έχουν συμφωνηθεί. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια στάση ενωμένη. Αν κρατήσει αυτό αρκετά, ναι, συγγνώμη, Σωτήρη. Έχει ρίξει βαριά σκιά σε κάθε περίπτωση. Τότε έχουμε κι εμείς τα δικά μας σχέδια, είπε χαρακτηριστικά. Σωστή επισήμανση, Μαρία. Λοιπόν, μένεις μαζί μας. Κύριε Δεσποτόπουλε, υπάρχει ένα. Από αυτό το θέμα ξεκινήσουμε. Έχει αρχίσει και ξετυλίγεται ένα άλλο κουβάρι πια. Δηλαδή, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι Ρωσία-Τουρκία πάνε σχεδόν με ίδιο βηματισμό. Μετά από αυτό το σκηνικό και την παρουσία Πούτιν στη Γαλλία, νομίζω έχει ανατραπεί κάπως πάλι η κατάσταση. Τι ερμηνεύεται μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις? Η πηγή του κακού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι ότι έχουν λίγο ανασυντάξει δυνάμεις των ίσης. Και αυτό έχει επιφέρει ξανά τους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Η Τουρκία ενδιαφέρεται κυρίως για τους Κούρδους. Ενδιαφέρεται, δηλαδή, να βεβαιωθεί
ότι στα σύνορά της θα έχει μια μεγάλη ζώνη ασφάλειας που θα κρατάει τους Κούρδους μακριά και δεν θέλει που δεν είναι να ακούει για κουρδικό κράτος. Και ας μην γελιόμαστε. Αυτή τη στιγμή, σε κατά αυτό τη δική μου. Δεν είναι σύμμαχος στους Αμερικανούς. Όχι, διότι οι Αμερικανοί ακριβώς στην προσπάθειά τους να νικήσουν τον ISIS χρησιμοποιούν το κουρδικό στοιχείο. Είναι σύμμαχοι λοιπόν οι Κούρδοι, είναι σύμμαχοι κατά ακριβώς, της τρομοκρατίας. Και αυτό είναι που έχει φέρει σε αντίθεση τους Τούρκους με τους Αμερικανούς στην περιοχή. Εσείς τι εκτιμάτε όμως, είναι τελικά μια ασφαλή συμφωνία αυτή που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο χωρών? Πρέπει... Είναι επισφαλής, θεωρείτε ότι θα τερματιστεί ανά πάσα στιγμή? Επειδή από το 2015 έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, οι οποίες δεν έχουν τελεσφορήσει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί μια τέτοια ζώνη. Θα χρειαστεί μια μεγάλη στρατιωτική ισχύ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τόσο εφικτό από τη μία. Απ' την άλλη, κακά τα ψέματα, όσο οι Αμερικάνοι χρειάζονται τους Κούρδους στην αντιμετώπιση του ISIS, τόσο θα πρέπει να τους παραχωρούν και κάποια ανταλλάγματα έναντι της δημιουργίας κουρδικού κράτους. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Αυτό που θα πρέπει εμείς να πούμε είναι δύο πράγματα. Ότι κάθε φορά που υπάρχει έξαρση στην περιοχή παρατηρείται αύξηση των ροών των μεταναστών και είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί όσο αφορά την Ελλάδα. Πιέζει δεύτερο, το πεδίο. Είναι ένα διπλωματικό χαρτί που χρησιμοποιεί. Αλλά σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, με την εμάς. Και στη Συρία. Θέλει και αυτή την αποσυμφόρηση. Φιλοξενούνται γιατί φιλοξενεί πάρα πολύ εκατομμύρια, μεγάλο εκατομμύρια Σύρους αυτή τη στιγμή πρόσφυγες φιλοξενούνται στη Τουρκία. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει έξαρση σε αυτό το μέτωπο της Τουρκίας παρατηρείται μια ύφεση στο Αιγαίο. Μια ύφεση της έντασης, να το πούμε σωστά. Δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί... το ενδιαφέρον και η προσοχή της Τουρκίας. Ξέρετε, από τη δεκαετία του 80, από το 79-78 που είχαμε τις πρώτες σοβαρές κρίσεις στο Αιγαίο, πάντα κάποια χρόνια είχαμε κάποια κρίση με το σεισμικ, με το χώρα, με τα ίμια. Η περίοδος του Ερντογάν, παρά τις ελεκτικές του εκρήξεις και τις απειλές, είναι η πιο ήρεμη. Είναι η περίοδος που δεν είχαμε κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε συγγνώμη να πω τούτο, οφείλεται κατά μεγάλο λόγο, είναι η εκτίμηση, λόγω του μετόπου που έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία στη Συρία. Έχει ανοίξει όλα τα μέτωπα. Είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά ακριβώς χρόνια. Ακριβώς. Μαρία, είσαι μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις γεωτρήσεις. Γιατί εδώ φαίνεται να υπάρχει και αυστηρό μήνυμα των Αμερικανών, αλλά οι Τούρκοι, το χαβά τους όπως συνηθίζεται να λέμε, τα γεωτρύπα να κάνουν δουλειά και δημιουργούν και τετελεσμένα. Αυτό μένει να μας τα απαντήσει ο κύριος Δεσποτόπουλος. Ναι, συνεχίζονται εδώ οι γεωτρήσεις από τα δύο γεωτρύπανα, ένα ανατολικά, ένα δυτικά που έχει τοποθετήσει η Τουρκία. Έχει ένα ερευνητικό των Μπαρμπαρός και συνέχεια κάνει εξαγγελίες ότι έρχεται και τέταρτο πλοίο που θα είναι το δεύτερο ερευνητικό, το Roots Race, το οποίο όμως όπως λέγαμε και χθες δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το ταξίδι του. Τελικά είναι εν πλώ ή είναι στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης? Ενδεχομένως είναι στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχει ξεκινήσει, θα είχε γίνει είδηση και εδώ ή θα το βλέπαμε και από το Αιγαίο που θα περάσει. Από τα διεθνή Πάντως, Μαρία μου, είναι πολύ θαρρυντική η παρέμβαση των ΗΠΑ σε αυτό το μέτωπο, γιατί φαίνεται ότι παρήχαν την πλήρη στήριξη προς την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία και έδειξαν να θεωρούν παράνομες τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην περιοχή. Mm-hmm. Από εδώ βέβαια δεν έχουμε κάποια αντίδραση από την Άγκυρα για αυτή την δήλωση του State Department. Ενδεχομένως να υπάρξει βέβαια, γιατί ήταν μια, όπως είπατε και εσείς, βαριά δήλωση που έλεγε στην Άγκυρα ευθέως ότι πρέπει το Γιαβούς να σταματήσει τις γεωτρήσεις. Τις παράνομες γεωτρήσεις βέβαια. Μαζέψτε τα, τους έλεγε. Κύριε Δεσποτόπουλε, αυτό πρακτικά δημιουργεί τετελεσμένα, δηλαδή οι Τούρκοι δημιουργούν όντως τετελεσμένα στη Μεσόγειο όταν πάνε και τρυπούν σε συγκεκριμένα οικόπεδα? Τετελεσμένα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου δεν μπορώ να δημιουργήσω. Διότι είναι μια παράνομη ενέργεια και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από το σύνολο των πολιτισμένων κρατών. De facto δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο. Ούτε de facto σε αυτό το στάδιο. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα πλοία τώρα που οδεύουν στην περιοχή δεν είναι απλά πλοία. Είναι πλοία τα οποία έχει αγοράσει η Τουρκία από ξένες εταιρείες, οι οποίες αποσύρθησαν από την Κύπρο και δεν υποστήριζαν τις τουρκικές προσπάθειες λόγω των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα δηλαδή νορβηγικό πλοίο το οποίο αποσύρθηκε και δεν υποστήριζε πια τις επιχειρήσεις εκεί της Τουρκίας, πήγαν οι Τούρκοι και το αγόρασαν. Και αυτό κάνουν τώρα, αγοράζουν την τεχνογνωσία που δεν τους δίνει η Δύση.
Το μεγάλο ερώτημα είναι μέσα. Αν θα επιχειρήσει η Τουρκία να μεταφέρει την δραστηριότητα αυτή προς το Καστελόριζο, προκειμένου να αναγκάσει την ελληνική, την ελλαδική πλευρά, την ελληνική γενικότερα, σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Πώς αντιδράει η χώρα εκεί όταν θα πάει να προσεγγίσει ένα τέτοιο... Ίσως θα πρέπει να είμαστε, αυτό που λένε οι Βρετανοί, proactive. Θα πρέπει ενδεχόμενα να εγκαταλείψουμε την πολιτική του κατευνασμού, την οποία και εγώ υποστήριζα για πολλά χρόνια, mm-hmm. να προχωρήσουμε σε κάποιες ενέργειες, επειδή φαίνεται ότι ο διάλογος έρχεται με την Τουρκία. Ήδη το 1979 είχαμε κάνει μια προσπάθεια στις πρώτες κρίσεις να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, αλλά τελικά η Τουρκία τότε δεν ακολούθησε. Όμως αρχικά είχε δεχτεί. Ίσως θα πρέπει και εμείς να ασκήσουμε κάποια από τα δικαιώματά μας. Να κλιμακώσουμε κι εμείς λίγο. Να μην κλιμακώσουμε, να ασκήσουμε δικαιώματα. Αυτά, δηλαδή να δούμε μήπως στο Αιγαίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να επεκταθούμε στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτή η περίφημη συνδιαχείριση έρχεται μέσα από μια τέτοια συμφωνία ή μέσα από την εμπορική δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και θα σύρει την συμφωνία σε τέτοιο επίπεδο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι και η Τουρκία πραγματικά έχει συμφέροντα στην περιοχή. Έχει μια μεγάλη ακτή. Σε πολλές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δικαιώνεται η θέση αυτή. Ωραία. Όχι απόλυτα. Άρα δεν μας συμφέρει απόλυτα εμείς να προσφύγουμε. Θα πρέπει να... Δεν ξέρουμε την έκβαση, ίσως. Μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο δεν μπορεί ποτέ να δώσει βέβαιη έκδοση. Σαφώς. Πριν κλείσουμε το θέμα αυτό της Τουρκίας, θέλω ένα σχόλιο σας. Θέλω κάτι σε αυτό να μείνουμε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Σωτήρα, αν με επιτρέπεις, το γεγονός ότι ενδεχομένως, αν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία των σεισμικών ερευνών νότια του Καστελόριζου, ενδεχομένως τότε να δημιουργηθούν πράγματα τελεσμένα και σε δεύτερο στάδιο, άμα δεν κάνει κάτι η Ελλάδα, να πάμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η έναρξη γεωτρήσεων και να δούμε αντίστοιχο σκηνικό έντασης που βλέπουμε τώρα στην Κυπριακή ΑΟΣ να μεταφέρεται όλο αυτό και στο Αιγαίο. Τι λοιπόν πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε απτά βήματα? Ένταση δεν έχουμε πάντως με την έννοια αυτή στη Κύπρο. Προσέξτε, θεωρητικά έχουμε υπογράψει μια συμφωνία της Βέρνης με τους Τούρκους, όπου έχουμε πει ότι στο Αιγαίο δεν θα κάνουμε τίποτα ερευνητικό και γεώτρηση μέχρι να λύσουμε τα μεταξύ μας θέματα. Βέβαια, οι Τούρκοι έχουν δείξει ότι δεν έχουν μεγάλη έφεση στο να σέβονται το διεθνές δίκαιο σε τέτοια θέματα. Στην περίπτωση αυτή, είναι σχεδόν αναπόφευκτο, μάλλον θα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη διπλωματική προσπάθεια ώστε να μην υπάρχει στρατιωτική εμπλοκή. Θα σας ζητήσω ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο, δηλαδή, λόγω χρόνου. Αν με επιτρέπει να σας θυμίσω στα ίμια, η απεμπλοκή τότε της ηγεσίας, της πολιτικής και κυρίως του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Πάγκαλου, ήταν κατά τη γνώμη μου σοφή. Αποφασίσαμε ότι αποσυρώμαστε και γυρίζουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Status quo ante, συμφωνήσαμε τότε μέσω του Χόλμπουρ με τους Τούρκους. Θα είναι δύσκολο όμως αυτή τη φορά. Γιατί αυτή τη φορά έχουν βρεθεί υδρογονάνθρακες στην περιοχή. Δεν είναι μια θεωρία, είναι πολύ σύντομα, πραγματικότητα. Σχεδόν μονολεκτικά, με το ιρανικό δεξαμενόπλαιο, τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Να μην το αφήσει να ελιμενιστεί. Θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Η ΗΠΑ θα το μεταφράσει. Να μην μπει δηλαδή σε εθνικά χωρικά ύδατα. Σε λιμάνι. Λιμάνι δεν μπορεί να πάει στην Καλαμάτα. Θα μεταφραστεί αυτόματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποστηρίζουμε μια διεθνή τρομοκρατική οργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δευτέρα. Είστε καλά. Εμείς θα μείνουμε με την Μαρία. Μαρία, έχεις ενδιαφέρουσες ειδήσεις εκεί από την Τουρκία. Είχαμε αύξηση τουριστών λόγω της Παναγίας. Στην Παναγία, τη Σουμελά και στην Τραπεζούντα, ναι. Μιλάμε ότι πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των τουριστών εσωτερική Ηρώ στη συγκεκριμένη περιοχή και όλα αυτά λόγω του μοναστηριού, το οποίο, να θυμίσουμε, άνοιξε και κατόπιν πρωτοβουλειών του Ιβάν Σαββίδη. Ο πρώτος ήταν που πήγε εκεί με μία ομάδα τουριστών και ζήτησε από τις τουρκικές αρχές να ανακαινιστεί το μοναστήρι και να ανοίξει προς το κοινό και πραγματικά λοιπόν τα τελευταία 17 χρόνια συγκεκριμένα με βάση τα νούμερα που δίνουν εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι τουρίστες αυξήθηκαν, πενταπλασιάστηκαν και έφτασαν στον αριθμό των 15 σχεδόν εκατομμυρίων. Και όλοι αυτοί οι τουρίστες, είτε είναι Τούρκοι, που οι περισσότεροι είναι Τούρκοι και αυτό προκαλεί έτσι αίσθηση, και οι Τούρκοι λοιπόν και οι ξένοι πηγαίνουν και επισκέπτονται την Παναγία της Σουμελά. Ήδη όταν εμείς πριν από 3 μήνες περίπου πήγαμε στα Εγγένεια, όταν άνοιξε μετά την πρώτη ανακαίνιση, το πρώτο μέρος της Παναγίας, ήδη εκεί βρίσκονταν εκατοντάδες ξένοι τουρίστες που ήρθαν να δουν την πρώτη ημέρα το μοναστήρι, παρόλο που δεν είχε ανοίξει όλο. Προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Και γιατί στον τουρισμό. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι βέβαια. Λοιπόν,
Και στον τουρισμό προχωράει δυναμικά η γείτονας και στις εξαγωγές, έτσι, και σε, μάλιστα σε ένα πεδίο το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να είναι προνομιακό για την Ελλάδα, εξαγωγές οπόρων και πευτικών. Έχει στέρεα παραγωγή βάστρικη. Εμείς τι κάνουμε. Ρεκόρ. Είναι ρεκόρ λίγο, αυτό. Είναι ρεκόρ, να συμπληρώσω λίγο για την Τραπεζούντα, ότι και το ελληνικό προξενείο εκεί έχει ανοίξει ένα γραφείο για παροχή βίζας προς Τούρκους πολίτες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες Τούρκοι που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα. Και να το σημειώσουμε και αυτό, γιατί είναι μια σημαντική κίνηση που έγινε από την ελληνική πλευρά. Τώρα, όσον αφορά τα προϊόντα, είναι 4 τα προϊόντα στα οποία η Τουρκία έχει τον πρώτο λόγο στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα το φουντούκι, το γνωρίζαμε αυτό, το 67% της παγκόσμιας παραγωγής φουντουκιού εξασφαλίζεται από την Τουρκία. Και στη συνέχεια κάποια άλλα προϊόντα τα οποία μας έκαναν εντύπωση και δεν τα γνωρίζαμε, όπως για παράδειγμα είναι το κεράσι. Είναι πρώτη σε εξαγωγές η Τουρκία σε όλο τον κόσμο. Μετά έρχεται το σίκο. Και τελευταίο το βερίκοκο, ενώ δεύτερη στον κόσμο θα λέγαμε είναι όσον αφορά στην εξαγωγή καρπουζιού και πεπονιού. Έχει δηλαδή τα πρωτεία και τα έσοδα φυσικά, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και για τις δύο αυτές όμορφες ειδήσεις. Θα σε δούμε ίσως και αύριο. Καλή σου ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε να δούμε γρήγορα τις εφημερίδες εμείς. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα. Πες, Ιρώ, διάβασε. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν, η Αθήνα αγωνία, θρίλερ με την πορεία του Ιρανικού τάνκερ. Λοιπόν, η Καθημερινή. Μόνο μέσω τραπεζών τα ενίκια, στόχος η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ωφέλη για τους νομοταγείς. Εφημερίδα των Συντακτών. Κάντο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, έναν χρόνο μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιώνει την προηγούμενη κυβέρνηση και καλεί την τωρινή να ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Πηγές Κουμουνδούρου, καταρρύπτεται το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τη δίθεν καταστροφική οικονομική πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Εμείς αποκαθιστούμε κάθε μέρα την αξιοπιστία της χώρας. Ελεύθερος Τύπος, εγκύκλιος για τις χρυσές συντάξεις, επανέρχεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης. Είναι ένα αποκλειστικό, λέει, της εφημερίδας. Εφημερία Δημοκρατία, βρείτε τους φωνιάδες του Κατσίφα. Σοβαρή αποκάλυψη του newsbreak.gr για τον ήρωα του Βορείου Ηπείρου. Και ο Φιλελεύθερος, θρίλερ με το βαπόρι από την Περσία. Στο άλλο θέμα, στο φόρο αίματος, σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα τροχεία, πρωτοβουλία Μητσοτάκη για να μπει ένα τέλος. Και περνάμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Επιτελική μαυρογιαλούρη είναι το πρώτο σέλιο της εφημερίδας. Παλαιοκομματισμός, λαϊκισμός και εμπεγμός. Το πρότυπο του επιτελικού κράτους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στη Σαμοθράκη. Ο ριζοσπάστης στο πρώτο φύλλο με παλιούς και νέους κόφτες κλιμακώνουν τις πιέσεις και τους πληστηριασμούς. Κυβέρνηση, τράπεζα, επιχειρηματική όμιλη για τα κόκκινα δάνεια. Εφημερίδα Εσπρέσο, η Πάολα τραγουδά Θεοδωράκη ως κοπτικός τίτλος της εφημερίδας, απασφάλισε ξανά η Βιτάλη κατά της λαϊκής τραγουδίστριας. Είναι αυτεμπορική, προς νέο ιστορικό ρεκόρ ο τουρισμός, με σύν 15,3 η εισπράξη του κλάδου το πρώτο εξάμηνο φέτος, παρά τις μειωμένες κατά 0,5% αφίξεις. Τύπος της Θεσσαλονίκης, ξαφνική βόμβα για το Καρατάσιου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ψάχνει επενδυτές και αξιοποίηση του ακινήτου. Μάλιστα, είναι το πάρκο Καρατάσιου. Λοιπόν, ταχυδρόμος. Ελικόπτερο σε πτήση θανάτου. Η τραγωδία γράφτηκε στον πόρο, χτύπησε σε καλώδια, ακολούθησε έκρηξη και έπεσε με ορμή στη θάλασσα, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, Λοιπόν, έχουν το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Λέγαμε χθες για μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και πρωτοβουλία που φαίνεται ότι παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών και φαίνεται ότι έχει και την έγκριση των θεσμών. Είναι οι 48 δόσεις για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές. Πολλές ουσιαστικά, οι δόσεις. Ουσιαστικά μιλάμε για τον φόρο κληρονομιάς. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαχάκη. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Είναι συμβολιογράφος. Έχουμε τα στοιχεία. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ εντυπωσιακό νούμερο. Θα το δούμε τώρα, το έχουμε ετοιμάσει και σε κάρτα. 451%, 414% η αύξηση στις αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς λόγω της φορολογίας από το 2013 μέχρι το 2018. Η αύξηση είναι εκρηκτική, από 30.000 μόλις το 2013 εκτοξεύθηκαν πέρυσι στις 150.000. Προτιμούν και ήδη τρέχει με πολύ δηλαδή μεγάλο ρυθμό αυτή η διαδικασία.
παρά το να, από το να πληρώσουν το δυσβάσταχτο αυτό φόρο. Αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της κατάρας του φόρου κληρονομιάς, κατά κύριο λόγο έρχεται και με το παθητικό της κληρονομιάς. Επειδή είναι τα χρόνια στα οποία το εσωτερικό χρέος διωγγώθηκε πάρα πολύ, πλέον διαπίστωσαν πολλοί ότι σε αντίθεση με τις παλιές ελληνικές ταινίες και τα ελληνικά σύρια, η κληρονομιά δεν αποτελεί λύση για τα προβλήματα της ζωής, αλλά αποτελεί ένα άλλο όμιλο προβλημάτων. Και γι' αυτό ακριβώς η μεγάλη αύξηση δεν οφείλεται μόνο στο φόρο κληρονομιάς, ο οποίος στις πρώτες τάξεις είναι σχετικά χαμηλός, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι όποιος αποβιώνει εκτός από το ενεργητικό της περιουσίας αφήνει και το παθητικό. Δηλαδή οφειλές σε δημόσιο, τράπεζες κλπ. Λοιπόν, τώρα επεξεργάζεται λοιπόν ένα σχέδιο κυβέρνηση να αποπληρώσει τις οφειλές ο κάθε πολίτης, ο οποίος, όχι οφειλές απαραίτητα, αυτό το φόρο κληρονομιάς σε 48 δόσεις. Δηλαδή να μετατραπεί πάγια ρύθμιση από αυτή των 12 δόσεων σε 48. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό καταρχάς? Είναι θετικό από την άποψη ότι πλέον δεν μπορούμε να διαχειριστούμε οικονομικά με βάση τα έσοδά μας τις οφειλές οι οποίες δημιουργούνται και τις ανάγκες που καλούμαστε να καλύψουμε. Οπότε, δεν ισχύει μόνο για το φόρο κληρονομιάς, σωστά? Όχι, βέβαια, ισχύει για μια ομάδα φόρων, απλώς είναι αυτή, πιο γνωστό. Είναι ενδεικτικά, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, επειδή έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι και το φόρος εισοδήματος, θα είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, θα είναι μια σειρά. Η τακτική φόρη είναι αυτή. Έτσι, ακριβώς. Το ζήτημα είναι άλλο. Εσείς ως συμβολιογράφος, οι πράξεις που γίνονται αυτές περνάνε από εσάς με την έννοια πια σας συμβουλεύεται ο κόσμος? Φυσικά. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία για να σώσει την περιουσία του. Μιλάμε για πατρικά εδώ που δεν γίνονται αποδεκτά. Μιλάμε για σπίτια στο χωριό. Μιλάμε για τέτοιες περιουσίες που εγγόνια συνολική και παιδιά δεν τις αποδέχονται. Γιατί δεν μπορούν στη να συνολική διαχείριση της κληρονομιάς και των περιουσιακών δικαιωμάτων, η φορολογία παίζει τον πρώτο ρόλο. Και επίσης η γραφειοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα που αρχίζουν οι δηλώσεις δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο, πάρα πολλοί, επειδή βλέπουν ακριβώς το μεγάλο χρόνο που θα χρειαστούν να διαχειριστούν τις αποδοχές κληρονομιάς, να δηλώνουν αυτοτελή τίτλο τη χρησικτησία, έτσι ώστε να παρακάμψουν την όλη γραφειοκρατική διαδικασία. Το βρίσκουν μετά μπροστά τους αυτό όμως? Αυτό θα το βρουν επί της οθόνης. Mm. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ένας τίτλος σε βάθος χρόνου, αποτελεί ένα εχέγγυο όχι απέναντι στους τρίτους, στους γείτονες ή σε κάποιον καταπατητή, αλλά και στο ίδιο το δημόσιο. Mm-hmm. Κανονικά θα πρέπει, εφόσον ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, να υπάρχει και μια τάξη φυσική των τίτλων και όχι να δημιουργούν οι ανάγκες μια νέα σειρά τίτλων. Το δημόσιο τι έχει περάσει, τι εικόνα έχετε εσείς? Γιατί κάνετε πολλές τέτοιες πράξεις, κυρίως για ακίνητα. Mm. Περνούν ακίνητα στην κατοχή του δημοσίου λόγω αυτών. Θα το δούμε γιατί η πρώτη γενιά ακινήτων με βάση τις πρώτες κτηματογραφήσεις αφορούσε ένα διάστημα 14-15 χρόνων για να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Φαίνεται ότι ένας αριθμός ακινήτων 10 με 15.000 θα είναι σε αυτή την κατηγορία, οπότε θα μας δοθεί ευκαιρία να αποκομίσουμε μια πρώτη εκτίμηση των πραγμάτων. Mm-hmm. Ακόμη είναι προώρο να πούμε. Μια τελευταία ερώτηση σύντομη. Υπάρχει ακίνητο το οποίο λόγω οφειλών είναι εξαδιαιρέτου ή μπορεί να είναι και τρεις που έχουν κυριότητα. Όταν ένα μέρος του λόγω οφειλών περάσει στο δημόσιο, τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι δύο ιδιοκτήτες? Χάνουν το ακίνητο επί της ουσίας? Όχι, δεν το χάνουν. Το δικαίωμα το περιουσιακό προστατεύεται και συνταγματικά. Απλώς έχουν τη δυνατότητα πλέον ήδη να πραγματευτούν με το δημόσιο την αγορά του ποσοστού, το συγκεκριμένο. Είναι εύκολο? Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά ένα ακίνητο δυσκολεύεται. Και πέφτουν μέσα στο τέρας γραφειοκρατίας ή από εκεί πέρα δικαστικά να επιδιώξουν τη δικαστική διανομή του ακινήτου, έτσι ώστε εάν μεν είναι δυνατή η μοιρασιά του ακινήτου να γίνει, εάν δεν είναι να εκποιηθεί με πληστηριασμό και να μοιραστούν το εκπληστηριασμό. Ήταν ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης, συμβολογράφος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και έχουμε και διαγωνισμό. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τρίμερο στον Γκουαρντιέρο στην Κύθνο. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά στο εστιατόριο του συγκροτήματος. Σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από το λιμάνι του Μέριχα, σας περιμένει ένα παραδεισένιο τοπίο. Στον όρμο του Αγίου Στεφάνου, σε μία από τις 9 πανέμορφες παραλίες του, στο Κουρί, θα βρείτε τον Γκουαρντιέρο. Μια οικογενειακή μονάδα ενοικίασης δωματίων και σπιτιών ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Ζάντε Φέρις, που μας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά για Δυτικές Κυκλάδες με τα πλοία της Αδαμάντιος Κοραής και το υπερπολιτελές Διονύσιο Σολωμός. Για να συμμετέχετε, καλέστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14584 ή γράψτε SMS ΑΚ το όνομά σας και αποστολή στο 14584.
Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τις αθλητικές μας ειδήσεις, γιατί υπάρχει και σταθερό κοινό που παρακολουθεί όλα τα αθλητικά και θέματα. Σταθερό κοινό. Έλβη. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με Sport Time, ηφαίστειο. Στο Φάληρο κουνιέται ξανά το σεντόνι του Champions League. Sport Day, this is Καραϊσκάκη. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League θέλει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός. Live Sport, στον Περέα βλέπουν θησαυρό. Αναφέρεται για ένα μεταγραφικό απόκτημα που θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει. Φως, θεμέλια πρόκρισης. Απόψε μιλάει το Καραϊσκάκης. Κόκκινος πρωταθλητής, πετάω στα αστέρια, στον 7ο ουρανό. Ο θρύλος είναι έτοιμος για νέα εκτόξευση. Οι πράσινοι, Λαχείο, θέλουν και άλλο φορ. Ώρα, έχουν τρύπες. Τι έδειξε στους ποδοσφαιριστές ο Ενωσίτης τεχνικός. Και κλείνουμε με μέτρο σπορ. Γενναία απόφαση. Ο Ιβάν έκανε δεχτή την εισήγηση του Χρυσόστομου Γκαγκάτσι και ο αγώνας με τον Πανετολικό θα μεταδοθεί από το PAOK TV. Πάμε λοιπόν να δούμε. Όπως καταλάβατε, έχουμε αγώνα από τα πρωτοσέλιδα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν υποδέχεται απόψε στις 10 την Κράσνοντα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στο πρώτο μεταξύ τους αγώνα για μια θέση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης. Η Κράσνοντα είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να υποτιμήσουν οι Ερυθρόλευκοι, καθώς απέκλεισε την Πόρτο. Ήταν η μεγάλη έκπληξη της προηγούμενης φάσης. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης είναι ο Σάπι Σουλεϊμάνοφ, ο οποίος τον αποκαλούν το Μέση της ομάδας, γιατί έχει πολύ φαρμακερό πόδι. Mm. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει. Και ένα άλλο γνώριμο παίκτη που παίζει στην Κράσνοντα είναι ο Μάρκους Μπέρκ, ο οποίος είχε παίξει στον Παναθηναϊκό και είχε μπει και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Να πάμε τώρα λοιπόν να μείνουμε στο ποδόσφαιρο και να πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος το προσεχέ Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε ότι η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανετολικό που θα γίνει στην Τούμπα θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το ΠΑΟΚ TV. Έτσι, ο αγώνας Πανετολικός ΠΑΟΚ θα είναι ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από μια συλλογική ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι το tv.paofc.gr. Θα γίνει μέσα τη διαδικασία του pay-per-view. Δηλαδή θα πληρώσουν, είναι 4,99 το αντίτιμο, θα πληρώνει όποιος θέλει να το δει τον αγώνα και θα μπορεί να ξεκλειδώνει την μετάδοση και να το παρακολουθεί. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, ασφαλής και θα υπάρχει και call center. Σε αυτή τη φάση, καλά που υπάρχει και αυτό. Εννοείται. Εννοείται, γιατί έτσι πώς έχουν γίνει τα πράγματα, δεν υπήρχε άκρη στο τηλεοπτικό τοπίο. Μετάδοση των αγώνων. Και θα κλείσουμε και με μια όμορφη εικόνα, με μια πιτσιρίκα. Δεν είναι οποιαδήποτε πιτσιρίκα, είναι η Harper, είναι η κόρη του David Beckham, η οποία βλέπουμε ότι έχει πάρει το ταλέντο του πατέρα της. Και θα δούμε τώρα εδώ πέρα πώς φέρθηκε στον αδελφό της, το Ρώμεο, σε ένα μεταξύ του αγώνα. Λίγο δεν του χαρίστηκε. Για να δούμε. Λίγο. Α, είναι καλή μικρή. Είναι στόπερ, δηλαδή. Είναι στόπερ η μικρή. Τον άδειασε τον αδελφό. Καλά μαθήματα. Έχει πάρει τα γονίδια. Έτσι, νομίζω ακριβώς. Έχει προπονήτρια. Εντάξει, τη μαμά έχει την κατεύθυνση, νομίζω. Μαμά της θα έχει προπονήτρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλβη μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θα σας ξαναδούμε μετά. Εννοείται. Πάμε στο τραπέζι μας να καλωσορίσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους μας από τα πολιτικά κόμματα, να ανοίξει και η πολιτική συζήτηση. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Ρωμανό, Διευθυντή Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρωμανέ. Έχουμε τον κύριο Κώστα Μπάρκα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσάς. Και τον κύριο Παύλο Χριστίδη, εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγή. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ένα χρόνο έξω από τα μνημόνια είχαμε χθες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το χαιρέτησε, έστειλε και τα μηνύματά της. Και μπαίνουμε στον δεύτερο χρόνο, όπως σχολιάζαμε και νωρίς το πρωί εμείς, με γραβάτα πλέον. Και φαίνεται ότι το σχολίασε όλο αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ουσιαστικά ότι δεν εκτιμά τα όσα καλά έφερε επί διακυβέρνησή του. Και κατέρευσε, λέει, το αφήγημα περί καμένης γης, αχρήστων, και ότι δεν πήγαν όλα καλά. Δηλαδή πήρε ένα credit ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν. Και εδώ που τα λέμε, τα στοιχεία δεν είναι αρνητικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε λοιπόν καταρχάς. Μείωση τη ανεργία, θυμίζω, έτσι σταθεροποίηση τη. Να δούμε ανάπτυξης. Τα στοιχεία και κατά δεύτερον, και θα μου επιτρέψει και ένα σχόλιο. Βεβαίως, βεβαίως. Στη δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό, πράγματι, βγήκε αυτή η έκθεση εχθές της Κομισιόν. Προφανώς, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει ότι όλα αυτά τα στοιχεία προήλθαν μέσα από την υπερφορολόγηση, προήλθαν μέσα από το ότι γονάτισε η μεσαία τάξη, προήλθαν μέσα από η μείωση της ανεργίας, την οποία επικαλείται και η έκθεση, προήλθε από την ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας και ούτω καθεξής. Δεν θα μπω τώρα εγώ στο να σχολιάσω περαιτέρω τη δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον. Αυτές τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς θεωρεί ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας είναι ένα εργαλείο χρήσιμο. Κυρίως είναι προτιμότερο, έστω τουλάχιστον. Κυρίως στην πορεία μείωσης της ανεργίας, αλλά δεν μπορεί και δεν υπάρχει αυτό σε καμία
σοβαρή χώρα να είναι η κυρίαρχη μορφή απασχόλησης, ειδικά όταν εμείς παραδώσαμε το 2014 μειώντας. Έχετε αυξήσει όμως πάρα πολλές προσδοκίες πέρα... ό,τι αφορά τη φορολόγηση. Γιατί λέτε και πάλι η φορομπηθική πολιτική. Επιτρέψτε μου όμως, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Αυτό ασκήθηκε και από τις διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις τα μνημονιακά χρόνια. Πράγματι στη μεγαλύτερη διάρκεια. Και αναρωτιέμαι αν τελικά θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία εξαγγέλλεται. Γιατί έχετε θέσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, αναμφισβήτητα. Θέλω μόνο να ολοκληρώσω, επειδή πράγματι πανηγύριζε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες, ξαναπανηγύριζε την Κυριακή με τα στοιχεία εκτέλεσης, της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Θέλω να θυμίσω λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού του αρέσει πια να επικαλείται εκθέσεις και νούμερα, ότι η προηγούμενη έκθεση της Κομισιόν, η τρίτη μεταμνημονιακή έκθεση, λέει χαρακτηριστικά, αυτή εκδόθηκε τον Ιούνιο, έτσι είναι μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί κάθε έκθεση ξέρουμε όλοι ότι είναι φωτογραφία της στιγμής. Η έκθεση λοιπόν της Κομισιόν του Ιουνίου, λίγο πριν τις εκλογές, λέει ότι κινδυνεύει με εκτροχιασμό σε πολλά σημεία το πρόγραμμα. Λέει συγκεκριμένα ότι απειλούνται 15 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες απειλούνται να μην γίνουν. Και λέει και πολλά άλλα που ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο. Εσείς με την προηγούμενη. Κακή κατάσταση, καλή. Εγώ αυτό διαρωτώ. Εγώ αυτό που θέλω λοιπόν να τονίσω είναι ότι προφανώς η εικόνα άλλαξε όταν αναλάβουμε την εξουσία και με την προσδοκία της ανάληψης εξουσίας. Αυτό φαίνεται δε, μία πρόταση μόνο, και από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Εκεί την έκθεση αυτή την υπογράφει ο κύριος Κουντεδάκης. Ο κύριος Κουντεδάκης, ξέρετε πολύ καλά, ήταν για πολλά χρόνια... Κουτεντάκης. Δεξί χέρι του Πρωθυπουργού στα οικονομικά. Λοιπόν, η έκθεση αυτή, η οποία επίσης είναι για το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή πιάνει μέχρι τον Ιούνιο, δηλαδή πριν την ανάληψη εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία, επί ΣΥΡΙΖΑ, λέει στη σελίδα 5, όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, η βασική αιστεία ανησυχίας αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη κτλ. Επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρουσιάζουν αυτά, υστέρηση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι παραλάβουμε πράγματι μια εικόνα η οποία απειλεί το με εκτροχιασμό. Μάλιστα. Και έχουμε φέρει αυτές τις θετικές εκθέσεις και ας συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μαθαίνει από εδώ και πέρα θετικές εκθέσεις και θετικά στοιχεία. Όταν η πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τη λογική της Νέας Δημοκρατίας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα και όχι για την Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, να πω στον κύριο, Ρουμανό. Έκθεση του κύριου Κουτεντάκη. Δεν σας διέκοψα ούτε δευτερόλεπτο. Δεν σας διέκοψα ούτε δευτερόλεπτο, κύριο Ρουμανέ, σας παρακαλώ. Ας μην ξεκινήσουμε έτσι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είπατε μια πρόταση. Μια πρόταση είπα. Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να μου πείτε. Όχι, εγώ δεν είμαι καθόλου θερμόμενο. Δεν είπα ούτε μια πρόταση. Αν οι εκθέσεις στις οποίες αναφέρθηκα. Εγώ δεν είπα ούτε μια πρόταση. Να γίνει έτσι συζήτηση, θα ζητώ μια κατανόηση, γιατί μιλήσατε αρκετά, να μιλήσει και ο κύριος Βάρκας. Να πω λοιπόν στην Νέα Δημοκρατία και όχι στον κύριο Ρωμανό, εφόσον θέλει να με διακόπτει, ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά το έτος εξόδου της χώρας από το μνημόνιο. Και όχι κάποιο εξάμεινο, ούτε τρίμηνο. Είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τι έχουμε εκεί? Έχουμε δύο ανθρώπους, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκις, όπως και τον επίτροπο οικονομικών, τον κύριο Μοσκοβισή, οι οποίοι λένε ότι η ελληνική δημοκρατία έχει βγει από τα μνημόνια. Είναι μια πρώτη παραδοχή, την οποία κάνει και η Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωσή της. Ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όχι για την οικονομία, για την Νέα Δημοκρατία, αλλά για τη χώρα μας. Για να πάμε λίγο στο συγκεκριμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι αποδίδει τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση, στην προηγούμενη περίπτωση στην Ελλάδα, σαν χώρα, για τα μέτρα που πήρε, τις μεταρρυθμίσεις που πρόωθησε, εν πάση περιπτώσει, τη δημοσιονομική εξυγένση που πέτυχε. Εγώ διαρωτώ με, τελικά δίνετε σημασία περισσότερο στο τι λένε οι θεσμοί ή τι λέει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί σας καταψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Επιτρέψτε μου. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές. Αναφέρομαι σε κάτι άλλο τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέει για τη χώρα μας, κάτι που παραδέχτηκε η Νέα Δημοκρατία και είναι θετικό αυτό. Πρώτον, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, είναι μια πρώτη παραδοχή που χαίρομαι για αυτό, γιατί δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο έτος. Το δεύτερο είναι ότι η χώρα μας μέσα σε αυτά τα χρόνια. Έχουμε τον αντίποδα αυτόν που έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άσκησε μια πολιτική η οποία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία, αλλά την έβγαλε από τα μνημόνια και έχουμε κάποιους καλούς ρυθμούς σε διάφορα επίπεδα, όπως στην ανεργία, άρα, στην οικονομία κτλ. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, οι φόροι οι οποίοι επιβλήθησαν τα προηγούμενα χρόνια ήταν κακοί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και γι' αυτό κρυφθήκαμε. Όμως έφεραν ένα αποτέλεσμα. Έχουμε την μείωση της ανεργίας κάτω από τα 18%, κάτι που έχει να συμβεί στη χώρα μας από το 2011.
και το γεγονός ότι έχουμε αύξηση της οικονομίας. Αυτό είναι καλό για τη χώρα μας. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Τώρα λίγα πράγματα για αυτά που είπε ο κύριος Ρωμανός. Επειδή έτυχε να είμαι στο Υπουργείο Εργασίας και θέλω να το πω αυτό. Δεν αυξήθηκαν οι ευέλικτες μορφές εργασίας, αλλά μειώθηκαν. Η Ελλάδα μειώνει την ανεργία της, είναι θετικό αυτό. Το 75% των νέων θέσεων εργασίας είναι μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Είναι κάτι πολύ θετικό και αυτό. Βεβαίως, τις ευέλικτες μορφές εργασίας δεν τις επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα στην χώρα μας. Όμως, οι νέες θέσεις εργασίας, τουλάχιστον όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μιλάω για το Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο έτυχε να είμαι παρόν, να είμαι μέλος δηλαδή, του Υπουργείου Εργασίας, είναι μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Λέω λοιπόν και ολοκληρώνω με αυτό. Τα θετικά πράγματα. Ας μην τα ακυρώνουμε εμείς. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει μια πραγματικότητα θετική για τη χώρα μας, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, επειδή χάνει το αφήγημά της, καταραίει όλο το αφήγημα το οποίο είχε προεκλογικά, να αναιρεί τον εαυτό της και να λέει ότι εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Μάλιστα. Τα θετικά του έτους έγιναν στον ένα μήνα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χριστίδη, η συζήτηση πάει πια στα πλεονάσματα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα συμφωνημένα. Πέρυσι, ένα χρόνο πριν, υπήρξε αυτή η συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα διευθετηθεί το χρέος μέσα σε αυτή τη διακυβέρνηση και με αυτό το κεκτημένο προχωράμε. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει για άμεση διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Ναι. Λέει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να πείσουμε για το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο πρώτα. Πότε πρέπει να έρθουν τα πλεονάσματα. Κύριε Μπολάκη, κοιτάξτε, είναι μια αλλαγή στη θέση της Νέας Δημοκρατίας αυτή. Διότι όλοι θυμόμαστε ότι ο κ. Μητσοτάκης, αφού υιοθέτησε ό,τι λέγαμε και εμείς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 3,5%, το οποίο είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Καμένο, έφερε εδώ τον κ. Βέμπερ λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές για να πει ότι αμέσως μετά τις εκλογές η δικιά μας κυβέρνηση θα διεκδικήσει τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Μπορεί να βάλει οποιοδήποτε το βίντεο να το δει. Αυτό είναι κάτι το οποίο στις προγραμματικές δηλώσεις δεν το ακούσαμε. Με αποτέλεσμα η μπάλα να πηγαίνει πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε να πάει και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η χώρα να διεκδικήσει την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι πιθανολογούν αρκετοί ότι θα είναι μετά από ένα χρονικό διάστημα. Και δεύτερον, διότι τώρα υπάρχει μια νοπή εντολή, στην οποία ο εκάστοτε πρωθυπουργός πρέπει να πάει να κάνει τη διαπραγμάτευση, την οποία κρίνει αυτός που θα κάνει. Σε κάθε περίπτωση, η στάση της Νέας Δημοκρατίας κρίνεται και θα κριθεί. Εμείς, και το λέω, το λέγαμε πριν τις εκλογές, τις εθνικές, το λέμε και μετά τις εκλογές, θα μπαίναμε στο αεροπλάνο με τον οποιοδήποτε διεκδικούσε προς όφελος του ελληνικού λαού τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων τώρα. Από το 3,5% στο 2%. Άρα είστε υπέρ του και να δημιουργηθεί μια συλλογική προσπάθεια. Είναι προφανές. Από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που το υποστηρίζουν και να πάτε συλλογικά λοιπόν στους θεσμούς και να το διεκδικήσετε για να έχουμε και μεγαλύτερες πιθανότητες να το σπάσουμε. Ναι, ότι η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν και φόβοι για τρύπες δημοσιονομικές. Μα είναι σίγουρο ότι υπάρχουν τρύπες δημοσιονομικές. Άρα πώς θα μειώσουμε πλεονάσματα και θα το κάνω το ίδιο το ερώτημα που απευθύνω και στον κύριο Ρωμανό. Πώς μειώνουμε πλεονάσματα όταν εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν και τρύπες και φαίνεται ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Νομίζω Μπολάκη, δεν δένουν όλα. Κοιτάξτε, εγώ ακούμε ενδιαφέρον τη συζήτηση. Χωρίς νέα μέτρα εννοώ, έτσι. Συγγνώμη. Ακούμε ενδιαφέρον τη συζήτηση που αφορά το 2015 και ύστερα. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, έτσι κι αλλιώς μνημόνι εφάρμοσε στο τέλος, να έχει αποδεχτεί το ότι είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενοι και όλο αυτό να έχει οδηγήσει τη χώρα πολύ πιο γρήγορα στην έξοδο. Μας άφησε δυστυχώς ως βάρη υπερταμείο μέχρι το 2115, 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022 και 2% μέχρι το 2060. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει, πρέπει και οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν ότι σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας στάθηκαν αρρωγοί, αλλά δεν τα έκαναν και όλα σωστά. Δεν μπορούν να στραγγίζουν συνεχώς την ελληνική δεν οικονομία. Δεν τα έκαναν όλα σωστά. Και τους Έλληνες πολίτες. Και υπήρξαν συνέπειες. Η πραγματική οικονομία, γιατί όλοι εδώ το συζητούσαμε και πριν ανοίξει η εκπομπή, από τις παραστάσεις που έχουμε, από τους ανθρώπους που συναντήσαμε, η πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση. Κύριε Ρωμανέ, πώς θα έρθουν αυτά τα. Πρώτα πότε θα έρθει αυτή η δύο απαντήσεις, επειδή δεν ήθελα να και δεν το προτιμώ ξανά, να πάμε στο θέμα των πλεονασμάτων. Γιατί έτσι, θέλω, θα πάμε, δεν θα το θέλω και σχόλια για άλλο. Αυτό, αλλά θέλω μία απάντηση στον κύριο Χριστίδη και μία στον κύριο Μπάρκα. Στον κύριο Χριστίδη, κύριε Χριστίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς τα ίδια λέγαμε και πριν τις εκλογές. Λέγαμε ακριβώς ότι το πρώτο βήμα είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, το πρώτο βήμα είναι να τονωθεί η αγορά, να μειωθούν κάποιοι φόροι, να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Και σε επόμενο στάδιο θα πάμε και θα διεκδικήσουμε χαμηλότερο πλεονάσμα. Αυτά ακριβώς λέγαμε πριν τις εκλογές. Γι' αυτό ψηφίστηκαμε. Αλλάζουν πρωτογενή πλεονάσματα αμέσως μετά τις εκλογές. Θα δείτε ότι θα με επιβεβαιώσετε. Κύριε Μπάρκα,
Είπατε ότι δεν άλλαξαν όλα μέσα σε ένα μήνα και ότι οι εκθέσεις αυτές αφορούν το έτος ή ούτω καθεξής. Συμφωνώ, πράγματι, δεν άλλαξαν όλα μέσα σε ένα μήνα. Αναστράφηκε μια πορεία μέσα σε ένα μήνα και θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Τον Ιούνιο του 2019, δηλαδή ακριβώς πριν τις εκλογές, πριν παραδώσετε την εξουσία, υπήρχε η στέρηση εσόδων 290 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούλιο, μόλις είχαμε αναλάβει την εξουσία, θα σας πω, τον Ιούλιο είχαμε υπέρβαση 206 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι λοιπόν μια αναστροφή. Γιατί? Γιατί λέγαμε ότι η χώρα πάει σε μια λαθασμένη κατεύθυνση, η υπερφορολόγηση είναι λάθος, η κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λάθος. Βγήκαμε για να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση και την αλλάζουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτά τα μηνύματα βλέπουν έξω, αυτά τα μηνύματα βλέπουν λοιπόν, μέσα. Θέλω γι' αυτό να πάω... αλλάζει το κλίμα, γι' αυτό βγαίνουν αυτές οι εκθέσεις. Θέλω να πάμε στην συνάδελφο την Αλεξία Ντασούλη. Την έχουμε μαζί μας. Γιατί έχουμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Λοιπόν, Αλεξία, καλή σου ημέρα. Το διπλωματικό θρίλερ συνεχίζεται. Είχαμε χθες μία πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με το Ιρανικό δεξαμενόπλιο. Σε τι φάση το βρισκόμαστε? Το οποίο, Σωτήρα, εξακολουθεί και παραμένει στην δηλώνει ως τελικό προορισμό την Καλαμάτα. Είναι εν πλώ, τώρα είναι ανοιχτά της Ισπανίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Ναυτιλίας και γενικότερα η κυβέρνηση προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους σε όλη αυτή την υπόθεση, διότι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν είναι να εμπλακούν σε αυτή την διαμάχη ΗΠΑ και Ιράν. Πολύ περισσότερο που η θέση των Αμερικανών με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ταυτίζεται. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Ότι την Παρασκευή το βράδυ, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, το πλοίο πρέπει να δηλώσει εάν τελικά έρθει στην Καλαμάτα. Έχει δηλώσει ότι Κυριακή βράδυ φτάνει στο λιμάνι της Καλαμάτας και σύμφωνα με τους κανονισμούς, 48 ώρες πριν, πρέπει να δηλώσει και το φορτίο του και αν τελικά θα έρθει στο ελληνικό αυτό λιμάνι. Άρα δηλαδή Παρασκευή βράδυ πρέπει να το πράξει. Η Αθήνα ακόμη δεν έχει δηλώσει τι θα κάνει, αν δηλαδή θα το δεχτεί στα ελληνικά χωριά. Πάντως έχει πάρει η Αλεξία το μήνυμα καθαρά από τις ΗΠΑ. Και μένει να δούμε τι θα ζυγίσει, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Πομπέο, ότι επίκειται κυρώς σε περίπτωση που κάνει κάτι τέτοιο. Έχει πει ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό αν συμβεί αυτό. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο Reuters, είπαν ότι όσοι δώσουν βοήθεια σε αυτό το ιρανικό πλοίο θα θεωρηθούν ότι βοηθούν τους τρομοκράτες. Ναι. Αλεξία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς. Κύριε Ρωμανή, τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τι θα κάνει, έχετε εσείς κάποια εικόνα? Αυτή τη στιγμή, επειδή πρέπει να μιλάμε με δεδομένα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα αυτά, επίσημο αίτημα προσέγγισης στο λιμάνι της Καλαμάτας δεν υπάρχει, τουλάχιστον όταν γίνει, και εφόσον γίνει όμως, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι τη διαχείριση αυτού του ζητήματος την έχουν οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Πλακιτάκης. Φαντάζομαι υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα προκαταρκτικό σχέδιο για το ποιο θα είναι η ανταπόκριση. Από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία όσο περισσότερα τα συζητάς, τόσο μεγαλύτερη ζημιά κάνεις. Το ξεκάθαρο είναι ότι δεν υπάρχει. Είναι δρομολογημένο αυτό, πρέπει να ξέρουμε. Μα δεν είναι δρομολογημένο αυτό, λέω ότι μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ένα επίσημο αίτημα για προσέγγιση στο λιμάνι της Καλαμάτας. Είναι εμπλό και από ό,τι ξέρουμε κατευθύνεται προς την Καλαμάτα. Ναι. Άρα η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει ένα έτοιμο σχέδιο, ανταπόκριση, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν είναι ενδεχόμενο πια. Κυρία Όπως Ράδου, λέμε, ένα σχέδιο δρομολογημένο. Από χθες έχει κατεύθυνση την Καλαμάτα. Ναι. Άκουσα παράγοντες της Καλαμάτας να λένε ότι δεν χωράει καν να μπει στο λιμάνι αυτό το πλοίο. Μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα ζητήματα. Αλλά επί της ουσίας. Επί της ουσίας καταλαβαίνετε. Δεν μου απαντάτε όμως. Μα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να απαντήσω για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Το οποίο δεν είναι εκτός των κομμάτων θα απαντήσουν. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποια διαφορά από αυτά που έχουμε συζητήσει και με τις ΗΠΑ και από αυτά που γνωρίζουμε. Εμείς με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν παίζουμε και δεν κάνουμε μικροπολιτική. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία μπορεί να διαχειριστεί. Ποιος παίζει με τα εθνικά? Πολύ, αλλά δεν είναι της παρούσας. Στην παρούσα φάση λέμε, στο συγκεκριμένο ναι, θέμα. Λέω δεν για το συγκεκριμένο. Και λέω, με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής εμείς δεν παίζουμε και δεν κάνουμε πολιτική. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κυβέρνηση, η οποία φαντάζομαι ότι έχει ένα σχέδιο, το οποίο θα μας το παρουσιάσει κάποια στιγμή. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί, για το πώς θα διαχειριστεί μια τέτοιου είδους κρίση. Προφανώς, αυτό που έχουν δει τα επιτρέψεις. Η εξωτερική πολιτική δεν έχει να κάνει με τις θέσεις, και η δει σε ένα τέτοιο ζήτημα δεν έχει να κάνει με θέσεις κομμάτων. Είναι μια κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε όταν συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχει παρουσιάσει. Εδώ οι Βεβαίως αντιλαμβάνομαι το λεπτό του ζητήματος, άρα περιμένω από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα. Το πάντως, οφείλω να πω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πάντως, το θέμα των κυρώσεων και της αντιμετώπισης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο
ορίζει ορισμένα πράγματα. Αν ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ευρώπης, λέτε, στο συγκεκριμένο πεδίο, που δεν θεωρεί ότι βοηθά τρομοκράτηση. Ακούστε με λιγάκι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λέω εγώ τίποτα. Η εξωτερική πολιτική και η ΔΗ για τέτοιου είδους κρίσεις αφορά την χώρα συνολικά. Μάλιστα. Εμείς θα σταθούμε αρρωγή στην προσπάθεια της χώρας. Είναι μια κρίση. Για την εκτόνωση αυτής της διπλωματικής έντασης. Μένει να δούμε τι θα μας παρουσιάσει. Και θα ρωτήσω το ίδιο πράγμα. Τι θα μας παρουσιάσει η κυβέρνηση. Πάντως οφείλω να πω για ένα σχόλιο. Η κυβέρνηση, και φαντάζομαι θα επανέλθουμε μετά, γενικά με τα πλοία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Μπάρκα. Ήθελα, αφού δεν έχουμε άλλο χρόνο, δώστε μου την ευκαιρία να πω το εξής. Στη Σαμοθράκη, ο Υπουργός Τουρισμού. Να ανοίγουμε αυτό το θέμα. Μην το ανοίξουμε τώρα, γιατί το σχολείο. Παρακαλώ, δεν έχει μιλήσει ο κ. Χριστίδης. Κάλεσε για φοροδιαφυγή. Υπήρξε αντίδραση. Κάλεσε για φοροδιαφυγή. Συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι εδώ. Τουρισμού, το κίνημα αλλαγής έχει τοποθετηθεί δια του αρμόδιου τομεά του γι' αυτό. Είναι εδώ και εκπρόσωπος να μας πει λίγο. Να το πείτε, να το πείτε. Κάλεσε για φοροδιαφυγή. Είναι τρομερό. Είναι εξαιρετική στη διαχείριση κρίσεων. Κύριε Χριστίδη, τι γίνεται με το δεξαμενό. Ό,τι είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι για εμάς ο δρόμος στον οποίο πρέπει να επιληθεί αυτή η συζήτηση, ακόμα και αν δεν έχει πάρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε ζήτημα το οποίο αφορά και την ασφάλεια, αλλά κυρίως αφορά την εξωτερική μας πολιτική, λύνεται με βάση τους όρους συμμετοχής της χώρας μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και στο ΝΑΤΟ φυσικά. Η Ελλάδα έχει παίξει ένα κομβικό ρόλο στη σχέση της με όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εγγυόμαστε και να το διασφαλίζουμε πάντοτε. Είναι σωστό αυτό το οποίο λένε όλοι. Ευθυγραμμιζόμενοι με ποια θέση? Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προκειμένη ή των Αμερικανών. Είναι αυτονόητο ότι στην παρούσα φάση πρέπει να δούμε τι θα κάνει το πλοίο και προς τα που θα κατευθυνθεί. Από εκεί και πέρα, πιστέψτε με ότι, όπως έχει δείξει η ιστορία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα βρουν την ισορροπία τους και θα κινηθούμε όλοι ενιαία ως ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι η γραμμή αυτή θα έρθει μέσω Βρυξελών και Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέντευξη. Δεν έχω πάρει. Ξεκίνησε την υπόθεσή του λέγοντας ότι δεν παίζει με τα ζητήματα αυτά και έκλεισε την υπόθεσή του παίζοντας και συνδέοντάς το για μικροπολιτικούς με άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα και έχουμε και τον διαγωνισμό μας πάντα εμείς που τρέχει. Επανερχόμαστε πολύ λίγο. Για διακοπές στην Κύθνο. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τρίμερο στον Γκουαρντιέρο στην Κύθνο. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά στο εστιατόριο του συγκροτήματος. Σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από το λιμάνι του Μέριχα, σας περιμένει ένα παραδεισένιο τοπίο. Στον όνομο του Αγίου Στεφάνου, σε μία από τις 9 πανέμορφες παραλίες του, στο Κουρί, θα βρείτε τον Γκουαρντιέρο. Μια οικογενειακή μονάδα ενοικίασης δωματίων και σπιτιών, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Ζαν Ντε Φέρις, που μας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά για Δυτικές Κυκλάδες, με τα πλοία της Αδαμάντιος Κοραής και το υπερπολιτελές Διονύσιο Σολωμός. Για να συμμετέχετε, καλέστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14584 ή γράψτε SMS ΑΚ. Το όνομά σας και αποστολή στο 14584. Επιστρέψαμε λοιπόν για να δούμε και τι επικρατεί αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Τι γίνεται viral, τι έχει απήχηση, τι επιθυμούν να βλέπουν οι χρήστες των social media. Έλβη Μιχαηλίδου και πάλι εδώ. Η οποία θα γίνει viral, πίστεψε. Ναι, ναι. Καλημέρα, μέρος τρίτο. Έχω παρατηρήσει ότι κάθε φορά βγαίνω μετά από την ένταση. Έτσι. Να κατευνάσω τα πλήθη. Έρχεσαι για να αποκλιμακώσω και την κατάσταση. Έτσι. Να μας δώσει μια ευχάριστη νότα. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι το πιο δημοφιλές hashtag είναι το Open Arms. Είναι από το πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά για τόσες μέρες και τελικά κατέληξε να δέσει στη Λαμπεντούζα. Mm-hmm. Πολύ παθό νησί mm-hmm. η Λαμπεντούζα. Ήταν πολλές μέρες στη θάλασσα, η ανθρωπιστική κρίση τεράστια. Ακούγαμε ότι πέφτουν στη θάλασσα από την επόμενη ανάσταση για να φτάσουν κολυμπώντας. Εκκλήσει επί εκκλήσεων να δοθεί άδεια να δέσει. Μάλιστα, υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση πέρυσι. Την είχα δει στο θέατρο, νομίζω, του Νέου Κόσμου με τον Αργύρι και τον Ξάφη, Λαμπεντούζα λεγότανε, που αποτύπωνε πώς οι ψαράδες, οι ντόπιοι, εισπράττουν όλο αυτό που γίνεται στο νησί τους. Γιατί είναι και για αυτούς πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση να βοηθήσουν να γίνει όλο αυτό. Πολύ σωστά το λες, και να πούμε και στους τηλεθεατές ότι τους θέλουμε μαζί μας.
Ώρα Ελλάδος καλοκαίρι το Facebook. Θέλουμε φωτογραφίες, εννοείται, όπως έχει πει και ο Σωτήρης, είναι ο καλύτερος τρόπος να μας δείχνετε από πού μας βλέπετε. Αν δεν τη στείλετε σε εμάς, στείλτε τη στην Έλβη, παιδιά. Ξέρει, όπου θέλει. Όλη μια ομάδα είμαστε εδώ, οπότε περιμένουμε όλα τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τα πάντα. Ώρα Ελλάδος καλοκαίρι στο Facebook. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια εκκλησία, την μοναδική εκκλησία στον κόσμο, η οποία είναι χωρίς σκεπή. Βρίσκεται στη Λίμνο, είναι στην Ελλάδα, είναι η Παναγία η Κακαβιώτισσα. Ονομάστηκε... Δεν είναι η Παναγία Ασκεπής, αλλά εντάξει. Ονομάστηκε έτσι από το βουνό Κάκαβο, στο οποίο βρίσκεται, και εκτιμάται ότι χτίστηκε το 1300. Α, είναι πολύ παλιά. Προστατεύεται δηλαδή από αυτό το βράχο που είναι έτσι, από πάνω. Έτσι ακριβώς το βλέπουμε, έτσι όπως είναι, είναι πολύ ιδιαίτερη η διαρρύθμισή της. Έχει φυσική στέγη, φυσική την στέγη πέτρα και το βράχο. Από το βουνό, ακριβώς. Υπέροχη, μοναδική και πανέμορφο είναι. Είναι απόμερη, έτσι δείχνει έτσι, τουλάχιστον και απόκριμνη. Να πούμε ότι στο Ξοκλήσι δεν γίνονται λειτουργίες, παρά μόνο μία φορά το χρόνο, κάθε Τρίτη μετά τη Λαμπρή. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Και φυσικά περιφέρεται και η εικόνα της Παναγίας. Εκεί θα γίνονται λειτουργίες. Οι τελετές, γενικά οι γίνονται, αλλά τώρα λειτουργεί μόνο μία φορά. Κάθε Τρίτη μετά τη Λαμπρή. Και για τις υπόλοιπες μέρες αποτελεί ησυχαστήριο για όσους θέλουν να απομονωθούν, να προσευχηθούν. Είναι ανοιχτή δηλαδή. Οι μονές εξάλλου είναι πάντα, βρίσκονται στις καλύτερες θέσεις της Ελλάδας, έτσι, στα πιο εντυπωσιακά σημεία. Έχει δεν γίνει hashtag αυτή η μονή. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία, όπως βλέπουμε, και τα πλάνα της είναι φοβερά. Εξαιρετική. Πανέμορφη. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε ένα γαμπρό, ο οποίος έκλειψε την παράθεση από την Ύφη. Είναι στα Χανιά. Τρελοκριτικός προφανώς, ο οποίος αποφάσισε να πάει λοιπόν στην εκκλησία. Σήμερα έχουν την τιμητική τους. Σήμερα έχουν την τιμητική τους. Έτσι, με βέσπες λοιπόν. Μάζεψε τους φίλους τους, πήγαν όλοι μαζί με βέσπες και έχουν πάρει και την έγκριση από την αστυνομία να μην φοράνε κράνη, γιατί θα χάλαγε το μαλλί για το γάμο. Οπότε δεν γίνεται, καταλαβαίνετε. Εγώ τρελαίνομαι, γιατί αφού διεκόπηκε η κυκλοφορία και όλα και αυτά. Και μάλιστα η αστυνομία βοηθούσε στην πομπή για να αποφύγουν οποιοδήποτε ατύχημα. Τελικά, όποιος παντρεύεται πλέον, βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους να πάει στην εκκλησία. Χθες ήταν το τριαξονικό, τώρα βλέπουμε βέσπες. Τι γίνεται. Ένα και λίγο γούστο. Να έχει και λίγο γούστο. Κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι οι γάμοι πια μοιάζουν. Βέσπα πάντως είναι κλασική αξία. Είχαν αρχίσει και μοιάζαν οι γάμοι. Ρετρό και φανταστικό. Και νόμιζα ότι είχε ξαναπάει. Το επόμενο που θα δούμε είναι ελικόπτερο, το πιστεύω δηλαδή. Τώρα λοιπόν θα πάμε σε έναν νεόνυφο, ο οποίος είχε την ατυχία να χάσει τη βέρα του. Την έχασε λοιπόν στα Κύθυρα. Όμως μία κυρία, η κυρία Κατερίνα Μπαμπάτη, τη βρήκε και την ανέβασε λοιπόν στο Facebook. Βλέπουμε λοιπόν τη δύναμη που έχουν τα social media, γιατί πόσταρε τη Βέρα, έγραψε τις πληροφορίες, οι οποίες ήταν Ειρήνη, ήταν το όνομα της συζύγου, και 28 Εβδόμου του 19. Ήταν χαραγμένο, φαντάζομαι, από μέσα. Ναι, από ήταν το... και φρεσκοπαντρεμένος κιόλας. Από τη Βέρα, ναι. Και βρέθηκε λοιπόν ο κύριος, γιατί πήρε 7.000 κοινοποιήσεις η ανάρτηση αυτή. Έγινε δηλαδή viral άθελά του ο άνθρωπος. Και η σύζυγός του λοιπόν το είδε κάπου ποσταρισμένο στο ίντερνετ. Ήταν από την Πάτρα και ήρθε σε επαφή με την κυρία και την πήρε πίσω τη Βέρα. Πούντο το δαχτυλίδι. Ελπίζω ότι δεν την πέταξε επίτηδες. Ελπίζω ότι δεν έγινε έτσι. Την πάτησε, Έλμη, λες. Και θα κλείσουμε λοιπόν με ένα φωτογράφο, ο οποίος ο καημένος στο βωμό της τέχνης του έπαθε το εξής ατύχημα που βλέπετε. Εδώ έγινε μαύρος. Πήγε να φωτογραφίσει λοιπόν. Δεν ξέρουμε ήταν αυτό που ήθελε έτσι να φωτογραφίσει με προοπτική. Αλλά τσουπ το καυσαέριο από το αυτοκίνητο τον έκανε κατάμαυρο. Τέλεια. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμος, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε τη σούπερ γιαγιά. Δεν ξέρω. Το θέμα τώρα. Εγώ το λατρεύω αυτό τώρα το θέμα που θα προλογίσεις. Προσκυνώ. Είναι η γιαγιά σέρφερ. Είναι 81 ετών. Ναι. Αλλά κάνει σερφ. Και όχι μόνο κάνει σερφ σε αυτήν την ηλικία, παραμένει μάχημη, αλλά έχει βαλθεί να κάνει και τον διάπλου, συγκεκριμένα μια συγκεκριμένη περιοχή που θα μας πει η ίδια η κυρία, την οποία τη βλέπουμε στα πλάνα μας, την κυρία Αναστασία Γερολυμάτου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γερολυμάτου. Θα κάνετε λοιπόν το διάπλου σκάλα Κεφαλονιάς Κυλλινή. Δεν την ακούμε. Δεν την ακούμε, η αλήθεια είναι. Να αποκαταστήσουμε μια στιγμή το πρόβλημα μόνο. Μια στιγμή μόνο το πρόβλημα. Θα την έχουμε σε πολύ λίγο. Δώστε μας πλάνα, από αξίζει την να πάρουμε κυρία μια γεύση. Η οποία κάνει σερφ σε αυτή την ηλικία και ξεκίνησε λοιπόν σε μεγάλη ηλικία. Δεν ξεκίνησε από ό,τι ξέρουμε από πολύ νεαρή. Δηλαδή πήρε την απόφαση σχετικά αργά να ξεκινήσει αυτό το άθλημα. Ναι, βέβαια. Να τι. Α, σας ακούμε τώρα. Τέλεια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Και στις δύο. Καλημέρα σας. Πότε ξεκινήσατε και να πω καταρχήν με τι κουράγια και αντοχές κάνετε ακόμα σερφ. Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο, αφού νιώθω τη χαρά και την ευχαρίστηση να το κάνω αυτό, γιατί να μην το κάνω.
Αθλείστε, κάνετε κάποιο πρόγραμμα άσκησης. Πώς το καταφέρετε είναι το θέμα. Σας βλέπω καταρχήν, αυτούς σας είστε πανέμορφοι καταρχήν και γράφετε και ωραία και στο φακό. Και φαίνεστε και πολύ νεότεροι. Στην οδό σας είναι και αυτή η κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομπλιμέντα. Την ηλικία εγώ δεν θα την αναγνώριζα. Το λέω ειλικρινά. Σε αυτή την περίπτωση τη λες την ηλικία, δεν την κρύβεις, άμα είσαι έτσι και άμα κάνεις τέτοια πράγματα. Για πείτε μας, κυρία Γερολυμάτου, πώς το ξεκινήσατε αυτό, πώς το αποφασίσατε, ήσασταν πάντοτε αθλητικός τύπος ή στην πορεία σας βγήκε αυτή η δραστηριότητα να ακολουθήσετε? Κοιτάτε, έκανα κάτι πάντα. Δηλαδή, περιχευόμουν μου χρόνο, όταν έχει κανείς παιδιά μικρά, δεν μπορεί να ευκαιρεί πάντα να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά όταν βρισκόμουν στο νερό, πάντα κινόμουν με κάποια ταχύτητα. Μάλιστα. Έχετε κάνει μεγάλα ταξίδια με το σερφ, δηλαδή έχετε κάνει, διανύετε και αποστάσεις? Ναι, πραγματικά. Βάζω στόχο κάπου και θα πάω. Δηλαδή ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Αυτός ακριβώς. Ο διάπλους αυτός, Κεφαλονιά Κυλλήνη, να το κάνει. Ναι, σκάλα Κεφαλονιά Κυλλήνη. Και από εκεί και έπειτα δεν λέω ότι θα το αυτό το κάνετε με κάποια αφορμή. Θέλετε να το κάνετε για να δώσετε ενδεχομένως κάποιο μήνυμα για τη μάχη που δίνετε σε αυτήν την ηλικία και πώς θα καταφέρνετε ή να κινητοποιήσετε άλλες γυναίκες της ηλικίας σας? Βεβαίως και τα δύο μαζί. Νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει σκέφτηκα το εξής. Όχι το νομίζω, δηλαδή έτσι το πίστευα ή το πιστεύω. Παραδίδω τη σκητάλη στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Δεν έχει σημασία, γιατί και εγώ μεγάλη ξεκίνησα, περίπου στα 47 μου χρόνια. Αξιώθηκα να αγοράσω κι εγώ ένα σανίδι και ένα, με το πανί. Δηλαδή, κομπλέ όλο το σετ. Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς πώς συντηρείστε, πώς καταφέρνετε να έχετε αυτή τη δύναμη, γιατί απαιτεί δύναμη έτσι σωματική για να κάνεις windsurf. Αθλείστε ή μόνη σας δραστηριότητα είναι αυτή μέσα του windsurf, οπότε τα καταφέρνετε μόνο αποκλειστικά από αυτό? Αθλείστε, τρέφεστε πιο σωστά ενδεχομένως, ακολουθείτε μια πιο υγιεινή διατροφή? Πάντα είχα αυτό το βίτσιο να τρώω ελαφρά πράγματα και καλά. Είναι στον άνθρωπο, κατάλαβες. Ναι, αυτό κατευθείαν δίχως να σκέφτομαι κάτι το ιδιαίτερο. Και αν αθλούμε είναι πολλές δουλειές του σπιτιού. Του σπιτιού, του κήπου, ό,τι προκύψει, όποια δουλειά. Και το υπόλοιπο χρόνο, βέβαια, τον περνάω στη θάλασσα. Να σας πω, θέλω να μου δώσετε τώρα ένα μήνυμα σε όλους τους νέους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και θέλουν, μάλλον δεν είναι και τόσο έτσι ένθερμοι στο να κάνουν μια αθλητική δραστηριότητα. Θέλω να τους δώσετε ένα μήνυμα για να βγουν από αυτήν, εν πάση περιπτώσει, την κατάσταση ακινησίας που μπορεί να βρίσκονται ή να βαριούνται λίγο να κάνουν κάποια αθλητική δραστηριότητα ή γυμναστική. Ποιο είναι το κίνητρο? Ναι, έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια ότι πολλοί πραγματικά παρακινούνται από αυτό που βλέπουν ότι κάνω και έρχονται πολλοί μικροί και μεγάλοι και θέλουν να μάθουν, οπότε δεν τους δίνω την ευκαιρία όσο μπορώ με αυτά που έχω. Να δοκιμάσουν και να παρακινηθούν. Η ελευθερία κάνει σερφ δίπλα σας. Εμιλία. Εμιλία, συγγνώμη, Εμιλία. Βεβαίως, θα τα πει μόνη της. Εγώ κάνω σερφ, γνώρισα την Αναστασία από ένα τυχαίο συμβάν, αλλά χάρηκα πάρα πολύ και είχα την ευκαιρία να μου μάθει κιόλας κάποια πράγματα εδώ στην Κεφαλονιά. Να πούμε ότι και η κυρία Αναστασία δίνει σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται το σερφ για να μάθουν και εκείνοι και τους μεταδίδει τη γνώση τους. Κάνει μαθήματα σε ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον. Γιατί εδώ πέρα στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει κάποια σχολή Winter. Οπότε η κυρία Αναστασία είναι από μόνους ανθρώπους που προσπαθούν, κάνουν προσπάθεια να μεταδώσουν αυτό τη γνώση για αυτό το άθλημα, το οποίο δεν είναι και πολύ διαδρομικό. Άρα οι παρέες της κυρίας, της κυρίας δασκάλας σερφ, να το πω έτσι, είστε εσείς, οι άνθρωποι 40 και 50 χρόνια μικρότεροι, έτσι? Βέβαια. Όλες τις ηλικίες άνθρωποι στην παραλία μπορούν να τις συναντήσουν και η κυρία Αναστασία με τα χαράς πάντα τους βοηθάει, τους δίνει τη σανίδα τους, τους δίνει το πανί τους και εμένα μου έχει δώσει τη σανίδα της και το πανί της για να κάνω και εγώ λίγο ούτσο στην Κεφαλονιά. Κυρία Αναστασία, θέλω και εμένα να μου μάθετε σερφ γιατί δεν ξέρω. Βεβαίως, ακούστε. Τώρα μου δώστε στο κίνητρο γιατί και εγώ ψιλοβαριόμουν να σας πω την αλήθεια να ξεκινήσω τις δραστηριότητες. Συνήθως διακοπές μου εγώ κάθομαι και αράζω στην παραλία. Ναι, θα με αναλάβετε?
Βεβαίως, γιατί όχι. Πολύ ωραία. Ελάτε αυτό, αυτό, δεσμεύομαι. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε πάντα κουράγια να κάνετε σερφ. Να έχετε δίπλα σας τα παιδιά που είναι εκεί παρέα σας, από ό,τι κατάλαβα. Και καλή επιτυχία στο Διάπλου. Πότε ξεκινάει, μόνο αυτό πείτε μας. Πότε ξεκινάει ο Διάπλος? Αυτή τη βδομάδα. Πιστεύω το Σάββατο θα τα καταφέρουμε. Άντε καλή. Δηλαδή, να πάνε όλα καλά και να είστε πάντα καλά. Οπότε θα δούμε τον αέρα πρώτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Για αυτή τη σύνδεση καλή και τις πέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε Φάνη Καραμπατσάκη, γιατί νομίζω μπορείς να γίνεις και αγρότης, αν το θελήσεις, όποτε θελήσεις, και να πάρεις και πιστοποίηση. Φάνη, πού βρίσκεσαι? Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαι στα Κιούρκα, στο αγρόκτημα της οικογένειας Αρβανίτη. Ο κύριος Θόδωρος Αρβανίτης δίπλα μου είναι περίπου 30 χρόνια βιοκαλλιεργητής. Ήταν για χρόνια πρόεδρος των βιοκαλλιεργητών Αττικής και εδώ και 8 χρόνια έχει ανοίξει ένα σχολείο για αγρότες. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν εραστεχνικά ή επαγγελματικά. Δεν βλέπω θρανία. Τώρα λοιπόν, τώρα ο περατέρ μας θα αρχίσει να σας δείχνει ένα πλάνο και θα σας συνομιλώ με τον κύριο Αρβανίτη. Έχουμε βάλει κάποια θρανία, ο Γιώργος θα σας τα δει. Νομίζω τα είδατε, για τις ανάγκες τώρα, τις τηλεοπτικές τα έχουμε βάλει, γιατί είναι σε άλλο σημείο το σχολείο. Πάω στον κύριο Αρβανίτη να ξεκινήσω με την ερώτηση, την πρώτη. Τι μαθαίνουν, ελάτε πιο κοντά μου λίγο. Λοιπόν, τι μαθαίνουν εδώ, πόσους μαθητές έχετε, 60 με 80 το χρόνο, έτσι? Τι καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Το σχολείο έχει κάθε χρόνο γύρω στο 60 με 80 μαθητές, οι οποίοι είναι νέοι αγρότες, βιοκαλλιεργητές, είναι ερασιτέχνες πιο πολύ και φοιτητές γεωπόνοι. Τα μαθήματα που μαθαίνουμε είναι κομποστοποίηση, είναι βιολογική φυτοπροστασία, είναι εντομολογία και άλλα θεωρητικά μαθήματα. Όλα τα απαραίτητα. Πόσους έχετε εκπαιδεύσει τα 8 χρόνια αυτά? Θα έχουν περάσει σαν 500 άτομα. 500 άτομα. Και έχετε και άλλους 14-15 δασκάλους, έτσι? Είμαστε κάπου 15, ας το πούμε, συνάδελφοι, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, εντομολόγοι, κοινωνιολόγοι. Και καλύπτουμε αυτό το κενό που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να γίνει αγρότης, από το μηδέν μπορεί να ξεκινήσει, μαθαίνοντας εδώ όλα τα απαραίτητα. Εδώ που βρισκόμαστε, δεν είπαμε και στους τηλεθεατές, είμαστε, κάποιοι θα το έχουν καταλάβει, είμαστε ένα θερμοκήπιο βιολογικό, κύριε Αρβανίτη, εδώ. Τα θερμοκήπια είναι βιολογικά, είναι χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα και παράγουν ωραία και νόστιμα προϊόντα. Εδώ βλέπουμε ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες. Να σας ρωτήσω τι διδάσκονται, εγώ θέλω να μάθω, οι υποψήφοι αγρότες, επαγγελματίες πια, γιατί φαντάζομαι ότι αφού έχετε και ένα οικολογικό εκεί, βιολογικό μάλλον αγρόκτημα, θα μεταλαμπαδεύετε έτσι και στους μαθητές σας οικολογικούς τρόπους για να δημιουργήσουν τη δική τους καλλιέργεια. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδαφολογία, δηλαδή είναι το έδαφος και οι ιδιότητές τους. Προχωράμε στην κομποστοποίηση, δηλαδή στη λίπανση που πρέπει να κάνει ένας βιοκαλλιεργητής για να βγάλει τα βιολογικά προϊόντα. Και ένα από αυτά είναι το κομπόστ. Προχωράμε στη φυτοπροστασία, δηλαδή βιολογική καταπολέμηση των προβλημάτων και των ασθενειών, μυκήτων, εντόμων κλπ. Και μετά κάνουμε και θεωρητικά μαθήματα. Την κοινωνική σημασία της οικολογικής γεωργίας, αγροοικοτουρισμό, διατροφική πολιτική, αγροτική πολιτική. Κύριε Αρβανίτη. Είναι γύρω στα 20 μαθήματα. Κανονικός δάσκαλος. Κανονικός δάσκαλος. Τεχνοκράτης. Εγώ ένα ερώτημα ωραίο θέλω να θέσω. Έγινε τεχνοκράτη. Έρχομαι στη σχολή, παίρνω το πτυχίο μου. Σε τι μου χρησιμεύει στην πρακτική ζωή και επαγγελματική? Δεν ξέρω αν θα πάρετε, δεν είμαστε αυτό, αλλά αυτό που θα πάρετε θα είναι απίστευτες γνώσεις. Τούτο σας λέω μόνο. Οι φοιτητές που έρχονται της γεωπονικής μας λένε ότι όσα μάθαμε εδώ σε 5 μαθήματα, δεν τα μάθαμε 5 χρόνια στη
γεωπονική. Τούτο μόνο σας λέω. Λοιπόν, κάνω εγώ, αν μου επιτρέπετε, μία ερώτηση. Δεν, νομίζω δεν την έκανα προηγουμένως. Τι ηλικίες έρχονται? Οι ηλικίες που έρχονται είναι από 18 μέχρι και 70 κάτι. Άρα και πάμε και να δούμε και ένα μαθητή κλείνοντας. Μάλιστα. Ένας μαθητής, λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε και ένα μαθητή που τον πήραμε από τα Θρανία εδώ. Εν ώρα μαθήματος. Κύριος Νίκος. Τώρα, ναι, ακόμα τα μαθήματα ξεκινάνε, τον Νοέμβριο ξεκινάνε οι εγγραφές. Τα θεωρητικά ρώτησε τον Φάνη, στα θεωρητικά πώς θα πάει, στα γραπτά. Ο μαθητής μας εδώ, στα Θρανία, τι ηλικία. Επιστρέψε στα Θρανία, βλέπω. 73 ετών, να έχετε ζωή. Τι γίνεται, τελικά το παράδειγμα το δίνουν μεγαλύτεροι άνθρωποι. Είχα ενημερωθεί για το σχολείο αυτό και γι' αυτό ήρθα, βρήκα τον κύριο Θόδωρο και γράφτηκα κι εγώ στο σχολείο, παρέμεινα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα το έδαφος, πώς πρέπει να είναι για να μπορείς να καλλιεργήσεις. Έμαθα πώς πρέπει να το περιποιηθείς, να το οργώσεις, να το φτιάξεις, να το φέρεις σε σημείο τέτοιο που να μπορείς να φυτέψεις. Και να έχεις προκοπή στα φυτά. Και τι φυτά θα βάλεις για να μπορείς να έχεις προκοπή και να έχεις πρόοδο να μπορείς να πάρεις καρπό. Εσείς δεν ασχολιόσασταν με τη γεωργία προηγουμένως? Όχι, βέβαια. Δεν ασχολιόμουν. Τι επάγγελματα κάνατε? Είχα σχολείο οδηγών εγώ. Και, αποφασίσατε χωρίς να έχετε κάποιο χτύμα να γίνετε αγρότης? Χωρίς να έχω κάποιο. Τώρα το αξιοποιείτε. Ωραία, άντε. Και καλός αγρότης αντί για καλός πολίτης. Και τις γνώσεις μου τις μεταβιβάζω. Και κλείνοντας, κάτι που ενδεχομένως ενδιαφέρει και κάποιους από τους τηλεθεατές. Ξαναπάω στον κύριο Αρβανίτη. Εδώ και καιρό πολύ, ναι, ο κύριος Αρβανίτης ψάχνει να βρει εργάτες, μου λέει, για το αγρόκτημά του, με μεροκάματο αξιόλογο, θα έλεγα, 30 ευρώ, και δεν βρίσκει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια, προπαντός ξένοι εργάτες. Ναι. Με την κρίση που έγινε, δεν πατάει κανείς ξένος εργάτης στην Ελλάδα. Για Έλληνας ούτε λόγος. Έτσι, εσείς έχετε βάλει μέχρι και αγγελίες. Αγγελίες έχω βάλει, Έλληνες δεν έρχονται. Ανειδίκευτο μιλάμε πάντα. Δεν μπορούν να δουλέψουν στα χωράφια. Βέβαια, το ποσοστό των Ελλήνων που δεν έχουν κάποια ειδίκευση δεν είναι και τόσο υψηλό. Αυτό είναι ένα θέμα που ενδεχομένως θα συμβάλλει και σε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά. Να είστε καλά. Καλή σταδιοδρομία να ευχηθούμε και στους μαθητές σας και καλά μαθήματα. Φάνη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, παίρνουμε μια πολύ ωραία πάσα τώρα όμως από αυτό για να δούμε τι γίνεται με τα παιδιά των Πανελληνίων. Έρχονται σε πολύ λίγο οι βάσεις. Την επόμενη εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Και δεν όλοι τελείωσε ο κόσμος. Περιμένουν όμως με αγωνία. Δεν τελείωσε ο κόσμος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το κατά πόσο υπάρχουν επιλογές πέραν από το να περάσει σε κάποια σχολή. Πάμε λοιπόν να δούμε με τον κύριο Στρατή Στρατηγάκη, που είναι εκπαιδευτικός και ερευνητής. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη. Καλημέρα σας. Να μας πει λίγο για τις τάσεις, πώς διαμορφώνουν οι τάσεις σε σχέση με τη διαμόρφωση των βάσεων που τους περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ποιες, αν έχουμε κάποια εικόνα για το πού διαμορφώνονται οι βάσεις για τις σχολές οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, για άλλες σχολές που ενδεχομένως να είναι ανερχόμενες, πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ναι, λοιπόν, καταρχάς η γενική εικόνα των βάσεων είναι πτωτική. Είναι πτωτική γιατί τα παιδιά δεν πήγανε καλά, τα θέματα ήταν δύσκολα φέτος, δεν είναι ότι είναι αδιάβαστα τα παιδιά, ήταν δύσκολα τα θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι τα παιδιά δεν πήγαν καλά. Απ' την άλλη περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις, γιατί είχαμε 133 νέα τμήματα στο μηχανογραφικό φέτος, καταργήθηκαν όλα τα ΤΕΗ και δεν ξέρουμε τα παιδιά πώς θα ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα. Α, συγχωνεύτηκαν, λέτε, κάποια ναι, με τις συγχωνεύσεις. Έχουν δημιουργηθεί νέα τμήματα. Ακριβώς, και δεν ξέρουμε πώς αντέδρασαν τα παιδιά, αν τα προτίμησαν αυτά τα καινούργια τμήματα ή όχι. Άρα στην πλειονότητά τους έχουν και κάποιους νέους τομείς, ας πούμε, που εισάγουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι παραδοσιακοί. Υπάρχουν κάποια τμήματα τα οποία είναι εξέλιξη υπαρχόντων ΤΕΗ, αλλά υπάρχουν και μερικά τελείως καινούργια. Όπως ας πούμε το ναυτιλίας και λιμένων στα Ψαχνά, που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ναι, υπάρχουν και άλλα παρόμοια με τελείως καινούργια αντικείμενα. Mm-hmm. Τώρα, ως προς τις βάσεις, να τις δούμε ως προς τα επιστημονικά πεδία. Στο πρώτο πεδίο περιμένουμε πτωτική να είναι η πορεία των βάσεων. Από τη νομική Αθήνας περιμένουμε να πέσει γύρω στα 50 μόρια, μέχρι τις χαμηλόβαθμες σχολές που θα πέσουν πάνω από 1000 μόρια. 1000 μόρια είναι μεγάλη πτώση. Πάρα πολύ. Ναι, μιλάμε όμως για τις σχολές που είναι γύρω στο 10-11.000. Mm-hmm. Εκεί θα πέσουν 1000 μόρια. Έτσι. Να σας πω, εσείς αυτό επειδή πρακτικά, συγγνώμη, ναι, αυτό πρακτικά σημαίνει και με κάτω από τη βάση, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία τώρα από την Υπουργό Παιδείας να επιστρέψει εκείνο το μέτρο της βάσης.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το μέτρο της βάσης του 10 εφαρμόστηκε από το 2006 μέχρι και το 2009 και το κατάργησε η κυρία Διαμαντοπούλου ως άχρηστο. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί επανέρχεται. Υπάρχει μία λογική να αυξήσουμε το επίπεδο των παιδιών, αλλά αυτό δεν αυξάνεται με τη βάση του 10, αυξάνεται με το να κάνει στο απολυτήριο λυκείου ένα σοβαρό χαρτί εντός εισαγωγικών. Δηλαδή αυτός που παίρνει απολυτήριο λυκείου να ξέρει πράγματι κάτι. Γιατί να ενισχυθεί αυτή τη στιγμή το σχολικό πρόγραμμα των μαθημάτων. Ναι, αυτή τη στιγμή το απολυτήριο λυκείου το παίρνει κάποιος ο οποίος απλά παρίσταται στο σχολείο και δεν κάνει παραπάνω από τις προβλεπόμενες απουσίες. Μάλιστα. Χωρίς να κάνει τίποτε άλλο, παίρνει απολυτήριο λυκείου. Εκεί είναι το θέμα. Αν ενδυναμώσουμε λοιπόν το απολυτήριο λυκείου και το κάνουμε ένα σοβαρό χαρτί, αυτοί που θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια θα είναι ικανοί να σπουδάσουν. Αυτό είναι όλο το νόημα. Για να επιστρέψουμε στις βάσεις όμως, να πούμε ότι στο δεύτερο πεδίο περιμένουμε μεγαλύτερη μείωση, δηλαδή οι υψηλόβαθμες σχολές θα πέσουν γύρω στα 150 μόρια, όπως οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Μετσόβιο περιμένουμε να έχουν τέτοια πτώση και η πτώση αυτή θα μεγαλώνει όσο θα μειώνεται ο αριθμός των μορίων που έχουν τα παιδιά. Κύριε Στρατηγάκη, θέλω να μου πείτε λίγο τώρα και ποιοι είναι αυτοί οι ανερχόμενοι τομείς που θα μπορούσαν να βρουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Να δούμε δηλαδή πέρα από τα γνωστά, πέρα από τις γνωστές σχολές ζήτησης, πού θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι υποψήφοι, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να βρουν μια θέση εργασίας αύριο με το που τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς τα παιδιά έχουν ήδη δηλώσει τις σχολές. Θα μπουν, δεν επιλέγουν τώρα, οι επιλογές έχουν ήδη γίνει. Πράγματι. Αλλά έχει σημασία να επισημάνουμε ποιοι είναι ανερχόμενοι αυτοί τομείς, γιατί συνήθως πηγαίνουμε στα γνωστά, στα τετριμένα ενδεχομένως, αυτά που παρότι δεν έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας, επιλέγονται επανειλημμένως. Πάμε να δούμε λίγο και αυτά τα οποία είναι περισσότερο εναλλακτικά, θα λέγαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά που θα έχουν ζήτηση στο μέλλον, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, οι οποίες είναι διεθνείς και οι οποίες δεν ξέρουμε αν θα έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, mm-hmm. το πρώτο και σημαντικότερο είναι η πληροφορική, στην οποία ζούμε μια εποχή έκρηξης της πληροφορικής. Αν η Ελλάδα πάρει μια πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη, προς τους υπολογιστές, ναι, θα δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Αν δεν πάρει τέτοια εξέλιξη η οικονομία της Ελλάδας, θα δημιουργηθούν λιγότερες θέσεις. Πάντως θα δημιουργηθούν. Μάλιστα. Ένας άλλος τομέας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ζήτηση παγκοσμίως, mm-hmm. Κυρίως βέβαια στην Ευρώπη, είναι επειδή η Ευρώπη γερνάει, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων. Από φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, όλοι αυτοί, ακριβώς. Όλοι αυτοί λοιπόν θεωρούνται επαγγέλματα του μέλλοντος. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη. Εκτός από τους γιατρούς. Να σας ρωτήσω εκτός κάτι. Από γιατρούς, κάτι τελευταίο μόνο, έτσι, γιατί έχει και ένα χρηστικό περιεχόμενο αυτό. Θέλω να μας πείτε έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορείτε, γιατί έχουμε και το χρόνο εδώ που είναι λίγο ασφικτικός. Τι μπορούν να κάνουν υποψήφιες σε περίπτωση λοιπόν που δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο. Πολύ γρήγορα τις εναλλακτικές τους. Ναι, πάμε να τα δούμε λίγο. Είναι πέντε δρόμοι. Ο πρώτος δρόμος είναι ξαναδίνει πανελλαδικές διαβάζοντας κλπ. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταθέτει μόνο μηχανογραφικό, χωρίς να δώσει εξετάσεις. Αυτό το δικαίωμα το έχει για 2 χρόνια μετά την τελευταία εξέταση στις πανελλαδικές. Mm-hmm. Ο τρίτος δρόμος είναι να σπουδάσει στο εξωτερικό. Ο τέταρτος δρόμος είναι να σπουδάσει σε ένα κολέγιο στην Ελλάδα που συνεργάζεται με κάποιο πανεπιστήμιο ιδιωτικό του εξωτερικού και ο πέμπτος δρόμος είναι να πάει σε ένα ΙΕΚ, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, για να μάθει ένα επάγγελμα, ας πούμε, τεχνικός αυτή, υπολογιστών λοιπόν, και να εργαστεί. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Στρατηγάκη. Πολύ, κύριε Στρατηγάκη. Να είστε καλά. Το μήνυμα είναι ότι υπάρχει και επόμενη μέρα. Έτσι. Βεβαίως, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε αίθουσα σύνταξη γρήγορα-γρήγορα, Ηρώμου, γιατί ο χρόνος τρέχει. Έχουμε εκεί, ποιον έχουμε. Την Αθανασία Κουλέτα. Γεια σου, Αθανασία. Τι παίζει το Έθνος σήμερα, GR. Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν στο Ethnos.gr έχουμε αρκετά θέματα. Ο αναγνώστης θα βρει αρκετά θέματα στην πρώτη μας σελίδα για την τραγωδία στο Πόρο. Αρχίζει γενομένης από το βασικό μας θέμα, στο οποίο εξετάζουμε τις καταγγελίες που λένε ότι το αλικοδρόμιο του νησιού δεν είχε άδεια. Επιπλέον, κομβικός μήνας ο Σεπτέμβρης για την οικονομία. Στις 7 του Σεπτέμβρη θα βρεθεί στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα δώσει το στίχημα της οικονομικής του πολιτικής. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε διευκρινήσεις για το ανώτατο όριο σύνταξης με παραδείγματα. Πολύ περισσότερα βεβαίως στις επιμέρους κατηγορίες του ethnos.gr.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Αθανασία. Και πάμε τώρα να πάρουμε μία γεύση από ένα βίντεο που επιμελήθηκα εγώ. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τα θερινά σινεμά. Δεν είναι μία ωραία συνήθεια να το κάνεις τώρα το καλοκαίρι. Έχεις γυρίσει και τις διακοπές. Θες μία ομαλή μετάβαση στη ρουτίνα. Και την ίδια ώρα θέλεις κάπως να απολαύσεις τις καλοκαιρινές αυτές ημέρες που απομένουν στην Αθήνα. Είναι πάντα ωραία. Ειδικά λοιπόν, τον Αύγουστο που το βράδυ σίγουρα πέφτει ο αέρας. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό βίντεο με τα θερινά σινεμά. Θερινό σινεμά. Το στέκι του καλοκαιριού ή αλλιώς μια αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων που μας γεμίζει νοσταλγική διάθεση μιας και μας δίνει ένα άρωμα από το παρελθόν. Την ίδια ώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αστική μας παράδοση. Το σκηνικό μεγαλειώδες στην απλότητά του. Μια ταράτσα ή μια αυλή με χαλίκια υπό το φως των αστεριών, με τις παρέες να απολαμβάνουν το παγωμένο αναψυκτικό τους σε μια μαγική κινηματογραφική εμπειρία. Ελευθερία, ωραίες μυρωδιές, δροσιά, χαρά. Μου θυμίζει καλοκαίρι, ρομαντική διάθεση, πιο εφηβικά χρόνια. Πώς και πότε όμως ξεκίνησαν τα θερινά σινεμά και ποια συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να γράφουν τη δική τους ιστορία? Η ιστορία του θερινού κινηματογράφου ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα με πλανόδιους να στείνουν ένα πανί πραγματοποιώντας υπαίθριες προβολές. Το καλοκαίρι του μακρινού 1900 άρχισαν οι πρώτες συστηματικές προβολές στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μέχρι το 1907 υπήρχαν ήδη 30 θερινοί κινηματογράφοι στην Αθήνα. Το παλιότερο θερινό σινεμά της πόλης είναι η Έγκλη στο Ζάπιο, καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί το 1903. Εγκατεστημένο στον πιο διάσημο κήπο της πόλης και περιτριγυρισμένος από βουκαμβίλιες αλλά και για σημιά, ο συγκεκριμένος κινηματογράφος προσφέρει εδώ και πάνω από έναν αιώνα στους Αθηναίους νύχτες κινηματογράφου που μένουν πραγματικά αλυσμόνητες. Ακόμη ένας ιστορικός θερινός κινηματογράφος, το Συνεθισίον, που λειτουργεί από το 1935. Η μοναδική θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη αλλά και η χειροποίητη βυσσινάδα που προσφέρουν οι ιδιοκτήτες του έκαναν τους συντάκτες του CNN να το ανακηρύξουν στον καλύτερο του κόσμου. Αναβιώνουμε το παρελθόν, οποιαδήποτε ταινία και αν είναι αυτή που θα δούμε. Σκεφτόμαστε τα παλιά και λίγο η θέα, νομίζω ότι είμαστε και στο καλύτερο θερινό σινεμά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οπότε, ακριβώς, και στον κόσμο. Άλλη εμβληματική θερινή κινηματογράφη της Αθήνας είναι το Σινεπαρί στην Πλάκα, το Βόξ στα Εξάρχεια, η Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, αλλά και το Παλάστο Παγκράτη στην ταράτσα του χειμερινού του σινεμά. Μες στα θερινά τα σινεμά. Οι θερινοί κινηματογράφοι πέρασαν και αυτοί μια περίοδο παρακμής, όπου πολλοί έκλεισαν και άλλοι βρέθηκαν στο χείλος της χρεοκοπίας. Τα τελευταία χρόνια όμως οι Αθηναίοι ξαναθυμήθηκαν τις αγαπημένες τους συνήθειες και το θερινό σινεμά αναγεννήθηκε χάρη και στο πείσμα επαγγελματιών που το βλέπουν σαν δεύτερο σπίτι τους. Ο θερινός κινηματογράφος εννοείται ότι πρέπει να επιζήσει και πρέπει να βοηθηθεί από την πολιτεία. Για τον κύριο λόγο το ότι προσφέρει μια φθηνή διασκέδαση στον καθημερινό άνθρωπο, ξεφεύγει από τα προβλήματα της ημέρας. Εννοείται πρέπει να επιχορηγούνται και πρέπει να δημιουργούνται ταινίες ποιοτικές, ώστε να ταξιδεύουν το κοινό σε μέρη τα οποία δεν μπορούν να επισκεφθούν κανονικά. Ένα είναι πάντως σίγουρο. Οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν παγιωθεί πλέον ως ένας από τους λόγους για να επισκεφθεί κάποιος την Αθήνα, αλλά και ως μια αγαπημένη συνήθεια που αξίζει να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Νύχτες που περνούν. Πολύ ωραίο το βίντεο στη Ρώμη. Μας ταξίδεψε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία θερινά σινεμά. Εντάξει, δεν το συζητώ. Και η μουσική που επέλεξες μας ταξίδεψε. Και θα σε ταξιδέψω εγώ τώρα όμως. Για να δω. Θα σε πάω Πάτμο, αλλά πάντα με ειδησιογραφικό κριτήριο. Ποιους βλέπουμε εδώ, είναι ο Γιάννης Φραγκίσκος και ο Άρης Τσάπης. Είναι πολύ γνωστή. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλή σας μέρα, παιδιά. Χαλαρή ζωή βλέπω. Χαλαρή ζωή βλέπω. Οπα, συγγνώμη. Γιάννη. Βλέπω αράζεται. Γιάννη, ξύπνα ρε. Ξύπνα, ναι, βγήκαμε. Πού, τι ώρα είναι? 9:30. Είσαι στις ειδήσεις, πες του. Είσαι στις ειδήσεις, ξύπνα. Α, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Λοιπόν, είναι η παράσταση, είστε οι συντελεστές της παράστασης, βασικοί ηθοποιοί. Ειδήσεις είναι, θα περάσουν. Ο τίτλος πραγματικά με ιντρίγκαρε. Θέλω εσείς να μας πείτε για την παράσταση καταρχήν δύο λόγια και στη συνέχεια που θα δείξουμε και ένα απόσπασμα της παραστάσης σας θέλω να μου σχολιάσετε εκείνο το απόσπασμα γιατί είχε πάρα πολύ ιδιαίτερο και νόημα. Ναι, η παράσταση είναι μια κοινωνική κωμωδία που
μιλάει για την Ελλάδα του 2019. Έχει γράψει κείμενα ο Γιώργος Οφιδάς, ο Λευτέρης ο Ελευθερίου, ο Μάριος Οντερντές. Την έχει σκηνοθέσει κιόλα ο Μάριος Οντερντές. Είμαι εγώ με το φιλαράκι μου, τον Γιάννη, που κοιμόταν πριν λίγο, και την Άννα τη Μάγκου. Είναι μια κοινωνική κωμωδία με σκαμπανεβάσματα συναισθημάτων και περνάει μηνύματα, αρκετά μηνύματα. Δηλαδή, οι πρωταγωνιστές ζουν μέσα από τις ειδήσεις στη ζωή τους. Δηλαδή, ό,τι παίζουν οι τηλεοράσεις. Επηρεάζονται μέσα από τις ειδήσεις. Άρα, δηλαδή, πραγματεύεται το πώς απηχεί κάθε είδηση στην καθημερινότητα ή στην ψυχολογία του κάθε πολίτη, ανάλογα και το τι κάνει στη ζωή του, τι επάγγελμα ενδεχομένως ή τι ψυχολογία έχει. Ναι, ναι, και το πώς δεν πρέπει αυτή η είδηση, είτε καλή είτε κακή, να μας παίρνει από κάτω. Γιατί οι ειδήσεις είναι στην τελική, θα περάσουν. Θα περάσουν, έτσι είναι, το ίδιο λέω και εγώ. Νομίζω εμένα με αγγίξατε, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά που ξεκινάει το δελτίο, ειδήσεις είναι, θα περάσουν. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τα δύο παιδιά που από ό,τι φαίνεται έχουν και πολύ ενδιαφέροντα τρόπο σκέψης. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι οι δημοσιογράφοι ενδεχομένως κάποιες φορές και να κινδυνολογούν, να υπερβάλλουν? Ναι, υπερβάλλεται όλοι. Τόσο είναι, δεν είναι πάρα πολύ. Λίγο. Μάλλον αυτό πραγματεύεστε. Μήπως ότι το γεγονός ότι εμείς κάνουμε την τρίχα τριχιά ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις. Ισχύει αυτό πολλές φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματεύεται την Ελλάδα του 2019. Όλοι οι ήρωες είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να τους βρεις αυτούς τους ήρωες. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλές... Τους έχουμε δει όλοι αυτούς τους ήρωες. Ναι, όντως, τους έχουμε δει. Θέλω να ακούσω ένα απόσπασμα, έχω ένα απόσπασμα την παράστασή σας, που κάνετε τώρα πλέον περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό είστε και στην Πάτμο. Να πάρουμε μια γεύση για να μου σχολιάσετε και το συγκεκριμένο απόσπασμα. Ωραία. Όλο το βράδυ την είχαν σε μια επόμενη, την ταρακουνούσανε για να δώσει τη σπίνα τον Ιγωνο μονο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 μonom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 on
σε να διαπραγματεύσουμε αν βέβαια μπάντα. Πέθανε. Όχι, όχι, ο βράδυ. Στα χέρια μου έλπιστε. Ζωή! Για τι βλέπουμε ακριβώς εδώ. Είναι πίσω από μια σκιά ο ένας, μπροστά ο άλλος. Βλέπετε ένα τζάνκι όπου είναι θυσμένος όχι σε ναρκωτικά αλλά σε οικονομικούς όρους και χρηματιστήριο. Και πίσω βλέπετε σε flashback, βλέπετε σε flashback τη μαμά του, η οποία του έλεγε κάποιες συμβουλές και που βρήκε τα καλύτερα τέλος πάντων χρηματοοικονομικά στοιχεία. Α, όλα τα παίζει τηλεόραση δηλαδή. Τα παίζει, ναι. Και ο ίδιος τώρα τι έχει πάθει, τι στερητικό σύνδρομο έχει σε αυτή την πράξη. Ο ίδιος έχει κόψει, θέλει τη δόση του, γιατί έχει κόψει το χρηματιστήριο εδώ και κάποια χρόνια. Μάλιστα. Τι μήνυμα περνάμε λοιπόν στο τέλος της παράστασης αυτής, παιδιά? Ειδήσεις είναι. Θα περάσουν. Σωστά. Και από ό,τι μαθαίνω, και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό, μαθαίνω ότι όπου πάτε, ιδιαίτερα στα νησιά τα κριτικά, όπου συναντάτε μετανάστες, πάτε στα παιδιά εκεί και τους κάνετε και ένα παιχνίδι παράσταση θεατρικό. Ναι. Ναι, να πούμε ότι έχουμε μια απίστευτη συνεργασία εδώ και 5 χρόνια με εξαίρετους ανθρώπους, με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι ο Περιφερειάρχης, και τον κύριο Κάλιστο του Γιακογεωργίου, που είναι τεταλμένος σύμβουλος πολιτισμού. 5 χρόνια συνεργαζόμαστε. Κάνουμε θεατρικό παιχνίδι στα παιδιά και στα πιο μικρά νησάκια, όπως είναι η Αρκή, όπως είναι η Λειψή, όπως είναι η Τήλος. Και στα υπόλοιπα νησιά, στη Ρόδο βασικά, θα κάνουμε μια σειρά παραστάσεων για τα σχολεία και για τους μεγάλους. Και μέσα σε όλα αυτά, να πούμε ότι κάνουμε παράλληλα και κάποια γυρίσματα για μια ταξιδιωτική εκπομπή με τίτλο «Χωρίς πηξίδα», με σκοπό να παίξει από τη νέα σεζόν. Θα είστε εντός ή εκτός έδρας. Ελλάδα θα ταξιδεύσετε. Θα είμαστε Ελλάδα. Ελλάδες 12. Ψηφίζετε Ελλάδα, λοιπόν. Και θα δείξουμε όλα αυτά τα όμορφα νησιά που έχουμε. Που τα γυρνάμε τα τελευταία 5 χρόνια. Και ναι. Τα κριτικά αυτά των Δωδεκανήσων και αυτά τα οποία ενδεχομένως να μην προτιμώνται τόσο από τους Έλληνες το καλοκαίρι.
Ναι. Και από τους Έλληνες και από τους τουρίστες. Έτσι, να τους δώσετε παραπάνω ζωή. Μπορείτε να μας δώσετε και με αυτό να κλείσουμε ένα σύντομο διάλογο μέσα από την παράσταση, έτσι να πάρει και ο κόσμος μια γεύση, ακόμα και έτσι, ξαπλωμένοι όπως είστε. Ένα σύντομο διάλογο. Μέσα από την παράσταση. Μπάμπη, ήρθα να σου πεδώσω το μαγαζί να ούμε. Πόσα. 37. Τι 37. Τι πόσα ρε, λαμπή. Ρε πόσα θες για να σου πεδώσω το μαγαζί να. 362 και καρέκλες δικές σου. Κάνε ψαλή, θα κάνω ζημιά. 763 και κλείσαμε. Έκλεισε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά, καλές επιτυχίες. Σωτιά κάνε. Πολύ όμορφο. Εντάξει. Να είστε καλά. Να το δούμε, να το δούμε. Να το δούμε. Εδώ, αυτό θα δείτε τώρα. Εδώ, όχι, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Λοιπόν, θα δείτε τώρα. Πάτμος. Βλέπετε. Πανέμορφα. Υπέροχα, εκεί υπέροχα. Είναι το μοναστήρι, είναι το κάστρο. Mm-hmm. Είναι το κάστρο και εδώ συνεχίζουμε και κατεβαίνουμε σιγά σιγά κάτω και ερχόμαστε στο λιμάνι. Τέλεια. Εδώ βρισκόμαστε κι εμείς, νοερά εκεί. Τα φιλιά μας στην Πάτμο, λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε άλλο ένα διαλυματάκι. Και με διαγωνισμό πάμε σε διάλειμμα. Και εδώ θα είμαστε πολύ λίγο πάλι. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τριήμερο στον Γκουαρντιέρο στην Κύθνο. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά στο εστιατόριο του συγκροτήματος. Σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από το λιμάνι του Μέριχα, σας περιμένει ένα παραδεισένιο τοπίο. Στον όνομο του Αγίου Στεφάνου, σε μία από τις 9 πανέμορφες παραλίες του, στο Κουρί, θα βρείτε τον Γκουαρντιέρο. Μια οικογενειακή μονάδα ενοικίασης δωματίων και σπιτιών ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Ζάντε Φέρις, που μας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά για Δυτικές Κυκλάδες, με τα πλοία της Αδαμάντιος Κοράης και το υπερπολιτελές Διονύσιος Σολωμός. Για να συμμετέχετε, καλέστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14584 ή γράψτε SMS ΑΚ το όνομά σας και αποστολή στο 14584. Πάμε να βρούμε ένα συγγενή μας. Συγγενή μας. Συγγενή μας, ναι. Έχουμε κοινό συγγενή. Βεβαίως. Ποιος είναι αυτό. Όλοι οι Έλληνες τον έχουν. Α, όλοι. Για πες μου. Είμαστε ποιος. Από το ίδιο σόι. Καραγκιόζης. Αχ, αυτός ο Καραγκιόζης, πράγματι. Η αλήθεια είναι ότι έχει, με αυτόν έχουν περάσει γενιές και γενιές. Έχουμε δει τις ιστορίες του. Λοιπόν. Ο ήρωας της λαϊκής μας παράδοσης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι παίζει στο Φλίσβο, έτσι. Φλίσβος, ναι, είναι η παράσταση θα του Καραγκιόζης. Θα τον υποδεχθούμε τώρα εδώ. Για να τον καλημερίσουμε πρώτα απ' όλα. Ναι, εκεί η Αλεξάνδρα, η Πέπα. Αλεξάνδρα, καλημέρα. Ποιον έχεις κοντά σου, τον Καραγκιόζη, είπαμε. Ποιον άλλον. Καλημέρα, ξαδέρφια. Γεια σου, ξαδέρφε. Πήγες διακοπές. Διακοπές πήγες. Είμαι στο εξοχικό μου, βέβαια. Όχι τη σούβλας, το εξοχικό την κατοικία. Α, εξαίρετα. Το εξοχικό... Ίτσα. Ναι, ζούλη μου. Γεια σου, θεία. Είδες που σε έφερα. Πού με έφερες, στα καλύτερα. Πού, βγήκαμε στο open. Η ξαδέρφη είναι η θεία. Βέβαια. Αφού είμαστε open. Είμαστε open, βέβαια, παιδί μου. Ναι, κοίτα εδώ. Έχουμε πόρτα. Όχι, open. Έχουμε στέγη. Όχι. Open. Είμαστε και στο θερινό στο open. Γι' αυτό σου λέω. Είμαστε open και βγήκαμε στο open. Ξάδερφε, νομίζω ότι το έχεις πει καλύτερα από τον καθένα μας αυτό το πράγμα. Ποιον έχουμε open κοντά μας, Αλεξάνδρα. Είναι ο κύριος Τάσος Κόνστας. Βρισκόμαστε στο πάρκο Φλίσβου, στο παλαιό Φάλιρο. Και εδώ είναι το εξοχικό του... Το εξοχικό του Καραγκιόζη. Καραγκιόζη. Είναι εδώ που περνάει, που κάνει διακοπές, έτσι. Καλημέρα και κανονικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για τις παραστάσεις που δίνετε εδώ, μου είπες ότι έρχονται μικροί και μεγάλοι. Δεν είναι μόνο μικροί οι θεατές σου, έτσι. Μεγάλοι και μικροί. Μεγάλοι και μικροί, έτσι. Μίλησέ μας λίγο. Ναι, γιατί υπάρχει το εξής. Χρησιμοποιούμε τα παιδιά ως άλοθη. Οπότε έναν μικρό θεατή τον συνοδεύουν 5-6 μεγάλοι για να έρθουν. Φέραμε το παιδί να δει Καραγκιόζη. Έχει πλάκα γιατί την ώρα της παράστασης γελάνε οι μεγάλοι και γυρνάει. Θα ακούσει τον πιτσιρικά να γυρίσει και του πει: Ει, τι λέει τώρα, για να γελάσουμε, εγώ ήρθα εδώ πέρα, ας πούμε. Και ξανάρχονται την άλλη εβδομάδα, πάλι η ίδια σύνθεση, με έναν μικρό, 5 μεγάλοι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι περνάνε όλοι καλά. Και αυτό έχει να κάνει με το λόγο του Καραγκιόζη που απευθύνεται σε όλους. Και είναι ένας από εμάς. Σαφνίζει, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει. Καυτηριάζει. Ακριβώς, είναι ένας από εμάς χρόνια τώρα, έτσι. Πιο διαχρονικό, πιο beyond Έλληνας από τον Καραγκιόζη, νομίζω δεν υπάρχει. Και open σε όλα τα κοινά, έτσι, για να μιλάμε με όρους καναλιού. Μάλιστα, και απευθύνεται, πότε... ναι. Είναι για όλη... Πότε ανοιχτή μπορούμε να έρθουμε να σας απολαύσουμε. Κοινού, πολύ ανοιχτή, θα έλεγα. Μέρες, λοιπόν, ώρες, πότε μπορούμε να έρθουμε. Εμείς εδώ είμαστε Παρασκευή.
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι, στις 8.30. Το έργο είναι άλλο κάθε βράδυ. Mm-hmm. Η τιμή του εισιτηρίου είναι δροσερή καλοκαιρινή, μόλις 3,5 ευρώ, για να μπορούν να έρχονται όσοι θέλουν, όσες φορές θέλουν. Είμαστε στο πάρκο του Φλίσβου, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Δημοτικό Θέατρο Σκηνών Παλαιού Φαλήρου. Και είμαστε εδώ από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη, όσο το επιτρέπει ο καιρός. Αυτό τον καιρό. Σε διακόπτω, αλλά έλεγες ότι είναι κάθε βράδυ άλλη παράσταση. Αυτό ήθελα, Αλεξάνδρα, πολύ σωστά ρωτάς. Αυτό σημαίνει ότι είναι τρομερή έμπνευση που πρέπει να έχεις για να αλλάζεις κάθε βράδυ παράσταση. Κοιτάξτε. Να κάνεις κάτι καινούριο, ούτως ώστε κάποιος που θα έρθει την Παρασκευή να έρθει και το Σάββατο, αν θέλει, και να δει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει. Έρχονται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Μπορεί να τύχει και να έρθουν οι ίδιες παρέες. Είναι ταλέντο αυτό, Τάσο, πραγματικά. Πρέπει να περνάμε όλοι καλά. Αν περνάω καλά εγώ μέσα από το πανί, περνάει και ο κόσμος έξω από το πανί καλά. Αγαπημένα αυτό θέματα. Είναι μια αμφίδρομη σχέση. Αγαπημένα θέματα. Η καθημερινότητα, η οποία μπαίνει ακόμα και στα κλασικά θέματα. Ακόμα και μια παραδοσιακή κλασική κωμωδία, μπορείς να τη φέρεις στο σήμερα. Μπορεί να παίζεις τον Καραγκιόζη μάγειρα, αλλά να μιλάς για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Που μαγειρεύεται. Τι σχολιάζει πιο πολύ ο Καραγκιόζης τώρα, ακριβώς, αυτή την περίοδο? Τι είναι αυτό που σχολιάζει πιο πολύ? Τι είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός του? Ό,τι αφορά τον κόσμο. Εντάξει, τώρα αυτό το μήνα παίζουμε πολύ με τις διακοπές. Ποιοι φύγανε, ποιοι γυρίσανε, ποιοι δεν γυρίσανε. Είμαστε όλοι σε καλοκαιρινή ραστόνη. Ακριβώς. Η κατηγορία κοινού του όχι ακόμα, που βγήκε προχθές από μία παράσταση, ότι δεν έχουμε πάει ακόμα πουθενά, όπως είμαστε εμείς εδώ, είμαστε μια ειδική κατηγορία, ή όχι ακόμα. Ξάδερφε, θέλω να μου παίξεις ξανά κάτι έτσι όμορφο, όπως με υποδέχτηκες, γιατί εσείς μας υποδεχτήκατε εκεί, παιδιά. Η Αλεξάνδρα μου ήταν υπέροχος ο τρόπος που μπήκαμε. Θέλω και έτσι να μας χαιρετήσεις, ξάδερφε, για να μείνει μια ωραία ανάμνηση από τις διακοπές σου, γιατί εγώ είμαι ήδη στη δουλειά, έτσι όπως το έχεις καταλάβει. Κι εγώ που είμαι, ξάδερφε. Στο εξοχικό σου είσαι εσύ. Παρακαλώ, κρατήστε την Αγλαία που δεν θα παίξει. Τώρα θα κάνουμε σόλο. Εντάξει. Λοιπόν, στο πάρκο Φλίσβου όλοι νέοι και γέροι κάθε βράδυ περνάμε ωραία και γελάμε παρέα. Ρε γλέντια. Τέλεια. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο Φλίσβο. Να είστε καλά. Παίξε μας ακόμα εσύ, γιατί θέλω να βάλω και τον Καραγκιόζη του Σαββόπουλου να τον ακούσουμε για να νιώσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε. Θα χορέψω κιόλας. Θα χορέψεις ακριβώς. Χορέψτε και εσείς μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Βάλε στη σκιά σου το τόνο παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Μετρώ τα λόγια του καμπούρι πίσω από το λευκό πανί μέσα από το κυβούρι. Μα όσο κι αν μετρώ κάτι περισσεύει, τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό σε τον άκη, λάμπα μου τρελή, κόκκινο αυγό η καρναβάλια. Μέσα από την κάλπη τη σταριστική μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια.